έχει 2.392 υπόγεια, δηλαδή σύνολο έχει 6.808 τετραγωνικά μέτρα. Σε αυτά τα υπόγεια έχουν στέφει θέσεις στάθμους στις 21, 21 και 19, αλλά στο σύνολο έχουν 61 θέσεις στάθμους. Είπα και πάλι ότι είναι 816.000 το χρόνο, είναι 68.000 το μήνα. Λοιπόν, τώρα αυτά ήταν τα στοιχεία και η διαδικασία που ακολουθήσαμε. Εγώ θέλω να πω ότι το υπάρχον κτίριο αυτή τη στιγμή που στεγαζόμαστε είναι, δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για συνάθρωση κοινού. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν έχουμε έξοδο κινδύνου, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε δύο ασανσέρ, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πια ασφάλεια. Άρα καταλαβαίνετε ότι το 20 αναγκαστικά θα πρέπει οπωσδήποτε να βρούμε κάποιο νέο κτίριο για να στεγάσουμε τις υπηρεσίες μας. Το νέο, αυτό που έχουμε βρει και ήταν και το μοναδικό, γιατί έχω προχωρήσει σε όλη τη διαδικασία, έχω μπει στη διαδικασία σχεδόν όλα τα κτίρια τα οποία αυτή τη στιγμή διατίθεται στη Συγκρού. Το νέο έχει τις προϋποθέσεις, είναι ένα σύγχρονο ασφαλές κτίριο και είναι ένα κτίριο που έχει κατασκευαστεί από την ίδια την εταιρεία και τις ανάγκες της εταιρείας που καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ προσεγμένο. Δύο σημεία είναι εκείνα τα οποία μας προβληματίζουν. Το ένα σημείο είναι τα τετραγωνικά, τα οποία είναι σχεδόν διπλάσια, μιλάω για την αναδομή πάντα. Είναι σχεδόν διπλάσια από τα υπάρχοντα τετραγωνικά. Μπορεί όμως εδώ να είναι μια κατάλληλη αξιοποίηση του κτηρίου, να προσθέσουμε υπηρεσίες όπως μπορούμε να πάμε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως μπορούμε να πάμε το ΚΕΤ, όπως μπορούμε να πάμε τα δημοτικά ιατρία, τα κοινωνικά παντοπολία του κοινωνικού προγραμματίου ή κάποια γραφεία επιχειρηματικότητας κλπ. Άρα μπορεί να αξιοποιηθεί γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο το κτίριο, ώστε να μειώσει ότι να γίνει αξιοποίηση των τετραγωνικών. Γιατί ήδη τα τετραγωνικά που έχουμε τώρα και χρησιμοποιούμε τα τρία κτίρια, όλες οι υπηρεσίες έχουν κάνει έτοιμα και χρειάζονται νέες τετραγωνικά. Δηλαδή, αν θέλουμε να λειτουργήσουμε, θα πρέπει να νοικιάσουμε και κάποιο κτίριο γύρω στα 1000 τετραγωνικά. Το ένα λοιπόν είναι τα τετραγωνικά τα οποία μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε κατά την άποψή μου. Το δεύτερο είναι η τιμή, η οποία πραγματικά είναι αρκετά μεγαλύτερη από την υπάρχουσα τιμή που έχουμε. Αν υπολογίσουμε τα τμήματα τα οποία μπορούν να στεγαστούν εκεί και επίσης να φορολογήσουμε το κόστος του κλιματισμού και της ΔΕΗ, όπως και το χάσιμο από τις εργατόρες που σπαταλάμε κάθε φορά για να επικοινωνήσουμε μεταξύ των τριών κτηρίων, μπορεί και πάλι να πλησιάσουμε αρκετά το ποσό. Κατά καιρούς έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες. Δηλαδή πριν ένα χρόνο, εγώ είχα πει ένα κτίριο στην Συγκρού, στην Ομήρου, για να στεγάσω τη γέννα. Για να στεγάσω τη γέφα, ώστε να φύγει η γέφα από εκεί για να κάνετε το αρχείο. Δυστυχώς, μετά από άρνηση του Διοικητικού Συμβουλίου της τοπικής γέφα, δεν μπόρεσε να υποδοθεί αυτή όλη η διαδικασία. Πριν 10 χρόνια, είχε πάλι ο κ. Μπουκαλάκης ξεκινήσει μια διαδικασία, πάλι μέσω της γέφα. Είχαμε βρει ένα οικόπεδο της Εθνικής Τέχνης της Θράκης. Τους είχαμε δώσει μια μακέτα με ένα κτίριο στο οποίο μπορούσαν να κατασκευάσουν για να στεγαστούν, αλλά δυστυχώς και αυτή η προσπάθεια και για διαδικαστικά θέματα, γιατί ήταν και κάποιο πλεοδότημα μέσα, νομίζω, και κάποια εκκλησία ή κάποιο μοναστήρι στην καρκίδα, δεν μπόρεσε και αυτή να αποδοθεί. Θέλω να πω λοιπόν ότι κατά καιρούς έχουμε προσπαθήσει να λύσουμε το θέμα του Δημαρχείου, που είναι ένα ζωτικό θέμα, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να εκλογήσουμε. Νομίζω λοιπόν ότι αν αυτή τη στιγμή ενδιαφερόμαστε για να λύσουμε το πρόβλημα του Δημαρχείου, είναι μια καλή λύση αυτή τη στιγμή το υπάρχον κτίριο. Γιατί είναι ένα κτίριο που πληρεί, όπως σας είπα, τις προϋποθέσεις, ένα σύγχρονο κτίριο και μπορεί να στεγάσει όλες τις υπηρεσίες του Δήμου. Γιατί αν ξεκινήσουμε σήμερα, αν υπάρχει οικόπεδο και ξεκινήσουμε σήμερα να κάνουμε ένα Δημαρχείο, σε λιγότερο από 5-6 χρόνια στις καλύτερες προϋποθέσεις αποκλείεται να είναι. Τώρα, όπως είπα και στη συνάντηση με τους επικεφαλείς, εγώ δεν θέλω να κάνω σπέκουλα με το Δημαρχείο. Εγώ το έχω φέρει την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, το έχω φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο, με την προϋπόθεση ότι εάν ομοφωνήσουμε όλοι μαζί, αν αποφασίσουμε όλοι μαζί να το προχωρήσουμε, θα το προχωρήσουμε και εμείς. Σε αντίθετη περίπτωση, θα βρούμε κάποιον άλλο τρόπο ή θα βρούμε κάποια άλλη πρόταση ώστε στα επόμενα δημοτικά συμβούλια να εξετάσουμε το συγκεκριμένο θέμα. Θέλω να πω λοιπόν ότι επειδή είχαμε πάρει μια ομόφωνη απόφαση για να ψάξουμε επιστέγαση του Δημαρχείου,
Έτσι θέλω να είναι και ομόφωνη απόφαση, αν κρίνετε κι εσείς ότι είναι κατάλληλο το κτίριο για να στεγάσει το πρόβλημα στη μάχη. Θα σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Βλαχόπουλος, κυρία Ανταλού και κύριε Βουλευτής. Καθηγητή, ο κύριος Βουλευτής. Είμαστε σε διαδικασία. Σε ερωτήσεις. Ο κύριος Ιστάκης ότι να μην διαθέσει στοιχεία να συμπληρώσει ομιλία και να ερωτήσει και να απαντήσει. Ο κύριος Ιστάκης. Εγώ θα πάω να προσθέσω να πω ότι το Αθροβάριο είδαμε ότι το θέμα όντως είναι πάρα πολύ μεγάλο για να μπορούν οι υπηρεσίες να είναι πιο παραγωγικές. Έτσι, η κυκλοφόρηση κάτι περιγραφό, ο κύριος ζήτησε από τις υπηρεσίες να μας πούν την άποψή τους για τις ανάγκες οι οποίες υπάρχουν αναδιέξει και στις κατηγορίες για να μπορέσουν να γίνουν την λειτουργία τους σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών που αρέσει και την υπηρεσία. Το σύνολο των απαντήσεων στην ουσία κατέγραφε τις εξής ανάγκες, ότι όντως υπάρχει μεγαλύτερη αναγκαιότητα για να μπορούν να αυτοσυνηθούν γραφεία διοίκησης ώστε να μπορούν να εγκατασταθούν αφενός οι λιμάνιοι οι οποίοι έχουν με ψηφιακή διαδικασία μετάταξης ή τακτοποίησή του με τι ελάχιστε που ξέρετε τρία χρόνια, ακόμα και με την έννοια των ανθρώπων που έπρεπε να χρησιμοποιούν να κάνουν πρακτικέ ή μπορεί να το κάνουν. Γιατί έχουμε εξώσει ότι έχουμε την προσπάθεια να έχουμε κόσμο για να μπορούμε να κερδίσει κάποιε υπηρεσίε ή κάποιε αναγκαιότητε, γιατί υπάρχει χώρο που μπορεί να κάνει ένα πολύ καταπληκτικό παράδειγμα του ασκούμενου τη νομική υπηρεσία που στην ουσία και δύο κάποιου στο διάδρομο. Επίση, είδα ότι υπάρχει πολύ μεγάλο θέμα στο αντικείμενο τη μη ύπαρξη σχόλη για την αναμονή του κοινού. Δεν υπάρχει δηλαδή χώρος για να μπορεί το κοινό να περιμένει για να μπορεί να εξυπηρετηθεί από τις υπηρεσίες. Επίσης, το άλλο θέμα που είδα ότι υπάρχει ένα σημαντικό κενό, έτσι ώστε να μπορεί να το είναι να υπάρχει σε κάποια υπηρεσία χώρο για ενεργό αρχείο. Δηλαδή, το ενεργό αρχείο είναι αυτό το δοσίο που έχει η οικονομική υπηρεσία στα θέματα που διαχειρίζεται και τέτοιο περίοδο. Και επίσης, το πρακτικό αρχείο το οποίο συνήθως είναι σε κάποιους ιδιωτικούς χώρους. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα για την οικονομική υπηρεσία. Για την διοικητική και για την εθνική υπηρεσία. Επίσης, ένα άλλο κάτι θα ήταν η ασφάλεια, η πατρική και η ενεργητική, σε σχέση με το πώς έγινε το πράγμα κτίριο που είναι πάρα πολύ παλιά. Και ένα άλλο κάτι θα ήταν επίσης ήταν για όλες τις υπηρεσίες, αναδιέθεση, ότι υπήρχε ένα μεγάλο ζήτημα για την έλλειψη χώρου συνεδριάσεων, έτσι διευθυντή του παρελθόν ή κάποιων στελεχών για να παρθούν κάποιες αποφάσεις στο επίπεδο του συνεδριασμού. Να πούμε ότι μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών για το νέο ελληνικό κέντρο και την ομόφωνη απόφαση που βάθηκε εδώ, συγκροτήθηκε επίσης μια επιτροπή η οποία ανέλαβε με τους καθήκοντες και τους παράγοντες να συντάξει μια έκθεση για το οικονομικό κομμάτι, δηλαδή σε τι βαθμό μπορεί ο Δήμος συγκεντρώνοντας όλα τα στοιχεία αυτό το κτίριο που νοικιάζει σήμερα με το τι έξοδα έχει στον προϋπολογισμό του και μέχρι πού μπορεί να φτάσει οικονομικά χωρίς να υπάρχει πρόβλημα στην δοκίμαση των χρημάτων που έχουν αποκτηθεί. Απ' την άλλη, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι ήταν το κυριολογικό, δηλαδή ποιες είναι τελικά πραγματικά οι ανάγκες σε σχέση με τον εξάμεινο εργατικό εργασία τη υπηρεσία. Εκεί αξιοποιήσαμε τις κυριολογικές μελέτες που έχουν γίνει για άλλους δήμους σε όλη την Ελλάδα, για δύο περιφέρειες και για τις υπηρεσίες του ΕΟΠΗ, οι οποίες κατά βάση αξιοποιούν δύο νόμους, αξιοποιούν αφενός την Υπουργική Απόφαση 1994 που λέει ποιες είναι οι μήνυμοι προδιαγραφές για χώρους εργαζομένων σε θέματα εξαεριασμού, σε θέματα φωτισμού έτσι, και σε θέματα κατανομής τετραγωνικών αναθέσεων εργασίας και φυσικά στο ποιοι είναι και οι ευαλήτητοι βοηθητικοί χώροι έτσι και οι κύριοι χώροι, βοηθητικοί χώροι τη κυρίως είναι η τοαλέτες, η είσοδος, η έξοδος έτσι και η όλοι που συμβούλες και οτιδήποτε άλλο θα βοηθάει. Λοιπόν, και στην ουσία επίσης ζητήσαμε ότι άνθρωποι κεντρών εργασίας όπως και από την κοινωνική υπηρεσία, η κοινωνική υπηρεσία να τοποθετηθεί για την πλευρά τη εργονομία του κτηρίου του εργοσυνείου εργαζόμενου, έτσι όπως και ο κεντρός εργασίας για τα θέματα της επικοινωνίας στα θέματα της δημόσιας υγείας. Οι εκθέσεις όλες που παραδέχθηκαν πριν από περίπου 20 μέρες καταρχήν ότι στην ουσία έχουμε ανάγκη πρακτικά να πάμε σε ένα νέο κτίριο το οποίο να έχει ενεργειακό πιστοτικό τουλάχιστον κατηγορία γάμα. Και υπολογίστε έτσι σαν να το σύγκριση ότι το κτίριο το οποίο είναι η μαθητική του συνέδρου είναι ενεργειακό πιστοτικό κατηγορία γάμα. Όπως επίσης αποδείχθηκε ότι τα κτίρια στο οποίο είμαστε αυτή τη στιγμή δεν θα μπορούσαν να κάνουν υποψήφια με την έννοια να νοικιαστούν. Αφενός γιατί είναι κτίρια έτσι πρώτο 1994, επειδή δεν τηρούν στο διαγραφές εδώ που έχουν τεθεί το 1994, επίσης με βάση την κοινωνική οδηγία που γίνεται το 2015,
είναι ότι όλοι οι δημόσιοι φορείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο και φυσικά στην Ελλάδα μέχρι το 2020 θα πρέπει να έχουν μετακινηθεί σε κτίρια τα οποία έχουν τις απαραίτητες προδιαγραφές όσον αφορά το φυσικό φωτισμό, το φυσικό εξαρτησμό, έτσι τους προτεραιότητες, τους τεχνικούς χώρους, τους κύριους χώρους, αν εργαζόμενα με βάση τις κτηριολογικές μελέτες της σύμφωνης. Λοιπόν, το ίδιο όμως το έχει μάθει, το έχει κινηθεί τώρα, σίγουρα μέχρι το 2020 θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να το κάνουμε, έτσι γιατί μπορεί και αυτή η υποβαθμίδα που έχει ανάγκη ο Δήμος είναι αυτή να κάνει, ότι θα πρέπει να βγούμε στην διαδικασία να βρούμε ένα κύριο και έτσι αλλιώς με τα ζωή εδώ να το κινηθούμε τότε. Μπαίνουμε στη διαδικασία των ερωτήσεων. Υπάρχουν ερωτήσεις σε κάποιες συνάδελφοι. Κυρία Μαρία Φίλα, θα ζητήσω να καταλάβω ο κύριος Κουτελάκης, ερώτηση. Άλλος συνάδελφος, η κυρία Κασίμη. Άλλος συνάδελφος, ερώτηση. Παρακαλώ, ο κύριος Κουτελάκης. Να κάνουμε το κτίριο στη μέση της πόλης. Τώρα μιλάμε γιατί αν
πόλεις, της Ιγκρού. Με μία θα πάνε τρεις φορές επάνω αυτά που πληρώνουμε. Και εγώ ρωτάω και τους συνάδελφους. Πόσα χρόνια ο Δήμος με τα χρήματα που έχει απόθεμα θα κρατήσει το οικονομικό του στάτους τη στιγμή που θα έχει να πληρώνει στο μεγάλο ενίκιο, σύντα, γενικά έξοδα, φόρο, νερό, τηλέφωνο και όλα τα σχετικά, πληρωμή των υπαλλήλων που για μένα, μετά αυτά τα λίγα που καταλαβαίνετε, εσείς είστε πιο έμπειροι από μένα, λέω ότι μέσα σε 4 χρόνια ο Δήμος θα κάνει μία. Που σημαίνει ότι θα αυξήσει τη δημοτικά τέλη, θα αυξήσει τα τετράγωνα καθίσματα, την επόμενη ζωή των πρωτοδήμων, θα αυξήσει τα τέλη του γραφείου. Ο κόσμος αντέχει, αντί να μειώνουμε, θα αυξάνουμε. Δηλαδή, τόσο ακατάλληλο ξαφνικά βρέθηκε το κτίριο που στεγάζονται οι υπηρεσίες του Δήμου, τα κτίρια, όλα αυτά. Εάν πάμε δηλαδή και πληρώσουμε 850.000 το χρόνο, θα δουλέψουν καλύτερα, θα αναπνεύσουν καλύτερα οι υπάλληλοι. Εγώ δεν τα κατάλαβα. Θα έπρεπε να απαντηθούν όλα αυτά με μεγάλη λεπτομέρεια. Γιατί δεν είναι καθόλου αστείο έτσι ελαφρά την καρδία, φέρνουμε και πάμε. Εντάξει, μπορεί ο νόμος να λέει κάποια πράγματα, αλλά ας τοποθετηθεί όλη η Ελλάδα και θα τοποθετηθεί και ο Δήμος πάνω σε αυτό. Θα πρωτοπολίσουμε και σε αυτό, δηλαδή εγκαταλείπουμε την προσπάθεια να κάνουμε ένα δικό μας κτίριο που είναι το μυρό μας και πάμε με ένα τεράστιο ενίκιο που μέσα σε 3 χρόνια με αυτά τα λεφτά χτίζουμε ένα δικό μας κτίριο. Λοιπόν, η ΓΕΚΑ, σας το λέω επίσημα γιατί το γνωρίζω πάρα πολύ καλά και παίρνω την ευθύνη των λόγων μας αυτή τη στιγμή. Η ΓΕΚΑ δεν εγκαταλείπει στο να μην δώσει. Ζητάει να μετεσχεραστεί. Θέλει συζήτηση. Μπορούμε να την κάνουμε και μπορούμε να το πετύχουμε. Αυτό είναι το θέμα. Το θέμα είναι το θέμα. Άστε, αλλά δεν αυτό είναι 90%. Εδώ ήμασταν την προηγούμενη φορά που δεν είχαμε συζητήσει το συγκεκριμένο θέμα. Που είχα ακούσει μια δικαταφιά μου. Στον κύριο. Αν δεν άλλο μικρό γράμμα, δεν είναι ίσως αυτό δεν είναι σωστή δουλειά. Εδώ ήμουν λοιπόν, δεν έχω συμμετέχει σε καμία συζήτηση, αλλά όταν το πήγα χάρηκα και όλες, γιατί λέω να θα συμφωνήσουμε σε ένα θέμα όλοι μαζί. Εδώ ήμασταν που είχε πει ο κύριος Κοτελιάτης, γιατί δεν πάμε προς τη Σιγκρού να βρούμε κάτι να ενοικιάσουμε που δεν χωράνε μέσα οι υπηρεσίες. Εγώ μάλιστα ήμουν εκτός που δεν χωρούσα μέσα. Ήμουν καθόμουν απέναντι από το γραφείο του κυρίου Σταυρόπουλου στο καναπέ. Με ρωτάγανε όλοι γιατί δεν είχα γραφείο, οι υπηρεσίες τυπογραφημένες. Οι πολίτες λένε δεν είναι καλά, έρχονται πάνω, πάνε από όροφο σε όροφο, αργό το ασανσέρ, κάνουν μια δύο ώρες να φτάσουν οπουδήποτε, δεν μπορούν να περιμένουν κάπου. Δηλαδή, τώρα βλέπω και μια μεταστροφή ολομών, ενώ είχαμε πει ότι εντάξει να πάμε να δούμε και να κάνουμε και μάλιστα από το Σύγκρου, που υπάρχουν τόσα κτίρια διαθέσιμα. Πάμε να βρούμε ένα συγκεκριμένο κτίριο, που είναι ο παιδί και του προηγούμενου. Δεν έχω πρόβλημα με αυτά που λέει η κυρία Παπαγιοπούλου και τα πω ιδιαίτερα. Είμαστε, ερωτάμε εγώ. Ποιο ρωτάει η κυρία Παπαγιοπούλου, το Δήμαρχο να της απαντήσει τι άποψη είχα εγώ. Δεν είμαστε σε διαδικασία ερωτήσεων και δεν με σταματάτε. Νομίζω ότι είμαστε σε μια διαδικασία όπου εμείς με το αρχή με τους συζητητές. Η κυρία Παπαγιοπούλου να αναρωτιέται για μένα, θα μπορούσε στην τοποθέτηση δεν θα έχουμε ένα διάλογο. Μια ερώτηση, επειδή υπήρξε η συνάντηση αυτή με τους επικεφαλείς, θα ήθελα να μας πείτε αν σε αυτή τη συνάντηση προβλήθηκαν και ποιες προτάσεις ή αντιπροτάσεις από την αντιπολίτευση. Για να τις γνωρίζουμε και εμείς, να επαναλάβουμε ποιες είναι αντιπροτάσεις. Στη συνάντηση, έτσι, γιατί μετά θα ακούσουμε τις τοποθετήσεις του. Απλά επειδή και σε άλλα θέματα, όπως ήταν το πράσινο, το κέντρο, ναι, έχουμε ακούσει, θα σας τα πω κάτι. Και τα λεωτόρα, αυτά που είχε, και αυτό που ήταν, δεν είχαμε. Ο κ. Παναγιώτης, δεν τα είπαμε,
λέω που μάλλον λέει, έλεγε την πολιτική και δεν τα λέγε ποτέ τα πράγματα. Παρακαλώ, όχι διάλογο. Παρακαλώ, υπάρχει εκτός του κυρίου Πανταζή άλλο που θέλει να κάνει ερώτηση. Κρίνει ο κατάλογο να το ρωτήσω, ο κύριο Πανταζή είναι το λόγο. Χοντρικά θυμάμαι διάφορα ποσά, θα τα λέω και αν έρθω σύντομα, λάθος συγχωρέστε με. Πόσο βγάζουμε από τα δημοτικά τέλη για να πλέον μεταφορικά του προφορισμού καταλληλότητα, α πούμε ότι θέλουμε 9 εκατομμύρια, στρίφουμε 9 εκατομμύρια. Πόσο προγραμματικό, 12 εκατομμύρια. Πόσο μένουμε εκεί σε κάτι υποχρεώση, 8, 9, 10 εκατομμύρια. Ένα αρχαία ρεκόρτιο πάντων. Μα φτάνουμε, μα μένει κάτι στην άκρη. Πόσο είναι η διαφορά του νοικίου από 816 χιλιάρικα, αφαιρώντα το 268, είναι 548. Κάνουμε τόσο καιρό αναπροσαρμογέ προπολογισμό, γύρω στι 6 πάντων από τον πρώτο χρόνο. Προπαναγγέλνουμε έργα εκατομμυρίων, τα 3 εκατομμύρια για να πάει το κλειστό από τα 18 στα 21 που δεν τα βάλει η περιφέρεια, τα βάλουμε εμεί. Τα 7 εκατομμύρια που λέμε ότι αν θα γίνει ποτέ εκείνη η grand ανάπλαση και λούξ μελέτη που συζητάμε στο προηγούμενο συμβούλιο για τους δρόμους εδώ κάτω, λόγω κλείδων θέσεων κτλ. Η ανάπλαση του δρόμου θα κοστίσει 300. Και όλα αυτά βγουν για πόρους του Δήμου. Και λέω εδώ τώρα, τι έγινε ξαφνικά, αν δώσουμε 548 παραπάνω το χρόνο, θα βρεθούμε στην έγκυα. Και θα πούμε και στη διαδικασία δηλαδή να αρχίσουμε να συζητάμε καν το ενδεχόμενο τη αύξηση τη οποιαδήποτε υποχρέωση έχει ο δημότης ή ο κάτοικος, ο πολίτης απέναντι στον Δήμο. Φυσικά και όχι. Οπότε θεωρώ ότι θα έπρεπε στο σημείο αυτό μια καθαρά ιστορική στιγμή. Και συγχωρέστε μου που θα πρέπει να ερώτηση σε τοποθέτηση, γιατί λίγο αυτό ως νέος άνθρωπος. Βγαίνω έξω στην πόλη και ρωτάω τους ανθρώπους. Θεωρείτε ότι θα επιβαρύνει την τσέπη σας? Όχι, μας λένε. Θεωρείτε ότι όλη αυτή η υπερσυγκέντρωση σε ένα κτίριο, το οποίο θα είναι, αν θέλετε, το λιγότερο κανονισμένο, αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα, ευπρεπές ως προς την αντιμετώπιση του πολίτη και φυσικά τη διακεραίωση των καθηκόντων υπηρεσιών, θεωρείτε λοιπόν ότι θα είναι μέλλον του ενδοχειρονομικού διαχειρισμού? Όχι, μου απάντησε. Θεωρείτε ότι αν πάμε εκεί θα είμαστε καλυμμένοι, πιθανότατα. Από την άλλη, βέβαια, κοιτάμε και λέμε, εάν είναι όντως το ποσό υπέροχο, ας πάμε στη μια διαμίσθωση. Ας πάμε σε μια διαμίσθωση. Ας αφήσουμε όλους τους χώρους που μας είναι το ισόγειο και τα 800.000 και ας πάμε στους 5 ορόσμους με 400.000. Στους 4 ορόσμους με 400.000. Καταλήγω λοιπόν, θεωρείτε ότι θα πρέπει πραγματικά σε μια τέτοια ιστορική στιγμή να κοιτάξουμε όλοι αρνητικά το συμφέρον του Δήμου και να κοιτάξουμε τον πολιτικό μας οπορτουνισμό? Εγώ θεωρώ ότι ο μαθηματικός πολιτικός δεν είναι ούτε κακόνο. Και αρνούμε να πω σε αυτή την εργασία να δεχτώ τέτοια πράγματα. Πάμε τώρα στις τοποθετήσεις. Μάλλον να δώσει απαντήσει ο κύριος Δήμαρχος. Τώρα, αμέσω στο κύριο Κουτεράκη για την ερώτηση που έκανε, νομίζω ότι εμείς έχουμε μια απόφαση οικονομικής επιτροπής. Εμείς από τη συνάντηση που κάναμε στην Κεφαλή, ήταν μια άκρη συνάντηση. Εντάξει, αυτά που ακουστήκαν εκεί πρέπει να ακουστούν και να τα ακούσουν και εγώ να δημοτική σύμβουλη. Άρα λοιπόν, φεύγοντας από εκεί, δεν είπαμε ότι δεν θα κάνουμε δημοτικό συμβούλιο. Και μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, είπαμε ότι θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια. Άρα λοιπόν, γιατί με κατηγορείτε, εγώ τι κατηγορείς, μου λέτε τι, αυτά που συμφωνήσαμε εκεί. Ότι εγώ σας ρώτησα, αν η άποψή σας παραμένει ότι είναι καλό το κτίριο και συμφέρον οικονομικά για το Δήμο. Εγώ δεν έχω και να το φέρω, να το συμφέρω, για να το έφερα στην Οικονομική Επιτροπή, για να σας φωνάξω, να σας ενημερώσω, σημαίνει ότι πραγματικά θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είναι ένα κτίριο το οποίο μπορεί να βολέψει. Έτσι δεν είναι. Και σκέφτεστε να το κάνετε αν είστε ξανά δήμαρχος. Αυτά τώρα το τι θα γίνει, δεν θα σας πω κάτι. Αυτό το κτίριο δεν θα υπάρχει εσά. Αυτό το κτίριο θα υπάρχει για ένα μήνα. Μετά από ένα μήνα, ξεχάστε το. Κάποια άλλη λύση θα εκτεθεί, είτε θα το κρατήσουν αυτοί, είτε θα το αγοράσουν κάποιο άλλο, θα το πιάσουν κάποιο. Και για να σας πω και ξέχασα να το πω στην τοποθέτησή μου και με την ευκαιρία αυτή το λέω, ότι εγώ ξεκίνησα για την αγορά του κτίριου.
και όταν πρώτο ξεκίνησαμε, πήγαμε και ζητήσαμε να το αγοράσουμε. Καταρχήν οι άνθρωποι του βρήκαμε, δεν μα βρήκανε, δεν βγήκανε δηλαδή έξω και τη δώσανε να πουλήσουν να το νοικιάσουν. Πήραμε και του είπαμε, το νοικιάζουμε, μπορούμε να το αγοράσουμε πλήρω. Μα είπατε λοιπόν ένα ποσό 15 εκατομμύρια για να το αγοράσουμε. Το ποσό αυτό εγώ το έδωσα στου οπαδού εκτιμητέ και είδα ότι πραγματικά δεν μπορούσε να να υποστηριχθεί από την μεριά του Δήμου για να φτάσει μέχρι τα 10 εκατομμύρια. Άρα η αγορά δεν υπάρχει. Προχωρήσαμε λοιπόν σε μια καινούργια πρόταση, μήπως το νοικιάζεται. Εκεί απάνω φτάσαμε στο συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Άρα θέλω να πω ότι αυτό δεν θα υπάρχει εσάι. Ο οποιοδήποτε Δήμο την επόμενη φορά αποκλείεται να το βρει. Θα βρει κάποιο άλλο, θα βρει, δεν θα βρει, θα κάνει. Αυτό όμως αποκλείεται να υπάρχει. Γι' αυτό λέμε ότι είναι αυτή τη στιγμή ή τώρα ή ποτέ. Τώρα για την κυρία Κασέμι, δεν κατάλαβα την ερώτηση. Σωστή είστε, για να κάνετε την κυρία. Όχι, είστε κάποιοι για να. Δεν ξέρω, εμεί αγοράσαμε ένα οικόπεδο. Αγοράσαμε ένα δύο ρόφου σε ένα εκατομμύριο, του αγοράσαμε για να πάνε και θέλω να πάνε. Έχετε δει ότι έχουμε απεικονίσει το πρόβλημα. Και αυτό το είπα όταν ανέφερα το δικό μου και αυτό του κ. Μιουρέκο. Δεν το είπα για να κατηγορήσω κανένα. Ήταν να πω ότι όλοι οι άλλοι δουλειά μα πάνε και ο. Έχει μέχρι τώρα αγοράσει τρία διαφορετικά κτίρια. Μάλιστα, το τελευταίο είναι το
ουσία δίπλα, έχει τρία παλιά. Και στην ουσία υπήρχε καθένα τη ελληνική υπηρεσία, γιατί είναι γεγονό ότι το οργανωτικό κομμάτι, δηλαδή ότι δεν μπορεί μέσα σε 20 λεπτά να εξετάσει υπαλλήλου, είναι γεγονό όπω επίση, αυτό δεν είναι το υπαλληλωμένο, είναι μια μεγάλο θέμα που δεν είναι κυρία. Πέρα από το ελληνικό εξωτερικό, είναι το θέμα τη υποστήριξη τη τεχνολογική. Δηλαδή το πραγματικό μοντέλο για την ελληνική κυρία είναι να έχει στην ουσία το περίπου κομπίπερο και αναόφερα έτσι ένα αυτό το ημεράκ για να μπορεί ανά πάσα στιγμή, αν πέσει το ρεύμα, να μπορεί να στηρίξει όλε τι υπηρεσίε πληροφορική που στηρίζουν όλε τι υπηρεσίε. Άρα εδώ η λογική λέει ανεξάρτητα το αν θα πάρει οι υπηρεσίε σε ένα κλειδί που είναι το ζητούμενο, ειδικά σε δεύτερη ενίσχυση του προσωπικού, έτσι και έχει κρατική εξοικονόμηση με κλίματε συγκεκριμένε, ή του λέει ακόμα και αν αυτό δεν το έχει, γιατί είναι γεγονό ότι μεγάλη δεν πέρασε σε πολλά, το ελάχιστο πρέπει να κάνει είναι να αρχίσει να βλέπει και να φτιάξει φύλακε οι οποίοι είναι βασικά τα σημερινά προμηθούμενα. Αυτό που δεν πρέπει να κάνει είναι να φτάσει το 2020. Εμεί και τίποτα. Εμεί στην ουσία να το δει πολύ σοβαρό πρόβλημα και να μπορεί να λειτουργήσει εργονομικά μέσα εκεί. Δεν σύγχρονα φυσικά τα θέματα πρακτική ενεργειακή ασφάλεια, γιατί είναι γεγονό ότι η κατάσταση που υπάρχει είναι πραγματικά πάρα και αφού τα ξέρω, θα κρύβω ότι τόσο πολύ εργαζόμενο. Πριν να μα τοποθετήσει, υπάρχει τοποθετήσει ένα συνάδελφο. Ο κύριο Μιαστόρη. Ο κύριο Πάντου. Πιστεύω όμως ότι
η τακτική που ακολουθεί ο Δημαρχός και θα προσπαθήσω να το αποδείξω είναι μια προσπάθεια με έναν αυταρχικό, εγωιστικό και πρόχειρο τρόπο να επιβάλλει μια συγκεκριμένη άποψη. Πιστεύω ότι όλα θα είχαν πάρει μια διαφορετική τροφή αν αυτή τη διαπαραταξιακή με τους αρχηγούς την είχε κάνει από την αρχή. Δεν την έκανε, προχώρησε μόνος του όπως από παρακάτω και μας είχε εμπλουτίσει σήμερα να συζητάμε την ίδια και μοναδική πρόταση. Θεωρώ ότι αν όλοι μαζί ήδη είναι προηγουμένως μέσα στην κουβέντα με τους αρχηγούς, υπόθηκαν και άλλες προτάσεις. Αν είχαν τους αρχηγούς και άλλα κτίρια, πιθανόν να είχαν και άλλα κτίρια. Πιθανόν να μην ήταν τόσο όμορφο, αλλά και εγώ όταν του άφηνα δικιά σου σπίτι για να μείνω, κάνω ένα συνδυασμό αναγκών και οικονομική μου δυνατότητα. Δεν πάω στο καλύτερο, προφανώ σε ένα σπίτι με πισίνα και εξωτερικό. Θα ήταν το καλύτερο να πάω να κάνω τι διακοπέ, αλλά δεν μπορώ. Μία επιτροπή λοιπόν από του αρχηγού νομίζω θα έχει φέρει κι άλλο αποτέλεσμα. Κάνω μια αναδρομή για να αποδείξω το πρόχειρο. Πριν από αρκετό διάστημα, έφερε ο Δήμαρχος εδώ με την παράταξή του μια προσπάθεια να γίνει το Δημαρχείο Στυρελεστού. Εμείς τότε είπαμε ότι δεν μπορεί να γίνει το Δημαρχείο Στυρελεστού. Και τότε είπαμε, πράγματι, να ψάξουμε και άλλες λύσεις, όπως υπόθηκε προηγουμένως σε μια υποτύπου ερώτηση. Και μέσα εκεί υποδείξαμε και τρόπους, υποδείξαμε και τη Σύγκρου κτλ. Αυτό δεν σημαίνει ότι ό,τι βρούμε στη Σύγκρου και όσο κάνει το πάνω να το πάρουμε, όταν λέμε να κοιτάξουμε και λύσεις στη Σύγκρου. Πώς η μία πρόταση οδηγείται σε όλη και καλά στην άλλη, δεν μπορώ να τα καταλάβω, να μην λογική. Ο Δήμαρχος τότε, όταν λέγαμε για άλλες λύσεις, μας αντιμετώπισε όμως πάρα πολλές φορές κάτι σε πάρα πολλά θέματα με απίστευτη ειρωνία. Αποδείχθηκε 6 μήνες μετά ότι πράγματι δεν μπορούσαμε να κάνουμε κτίριο στη Ρεστού που να παίζει τον ρόλο του Δημαρχής. Αυτό αποδεικνύει το πρόχειρο της πρόταση, γιατί αυτό θα μπορούσε πολύ εύκολα να το έχει ψάξει και να το έχει βρει. Αρχίσαμε λοιπόν να ψάχνουμε μια άλλη λύση. Με μια λογική που την αποδεικνύει αποκλειστικά ο Δήμαρχος που έχει προσπαθήσει από τότε στη συνεργασία των υπόλοιπων. Φέρνει λοιπόν στην Οικονομική Επιτροπή μια πρόταση και όρο διακήρυξης για ενοικίας. Ο τρόπος που έφερε και εγώ τότε στην Οικονομική Επιτροπή που το είπα ήταν καθαρά νομοδραστικό για το συγκεκριμένο κτίριο. Μίλαγε για συγκεκριμένα σανσέρ, για τόσα τετραγωνικά, για τόσες εισόδους και εξόδους, κυρίως να είναι λέει και οι χώροι διαμορφωμένοι, με τόσα υπόγεια κτλ. Του είπα τότε να βάλουμε μέσα στην προκήρυξη και κάτι περί τιμής, τι είμαστε διατεθειμένοι να πληρώσουμε, γιατί θα πρεχτούμε. Θα φύγει ένα κτίριο το οποίο θα πάρει ένα πολύ μεγάλο ποσό έτσι όπως το ζητάτε και άρα είμαστε εμείς διατεθειμένοι να δώσουμε κάτι. Ο Δήμαρχος το αρνήθηκε γι' αυτό και πήγε με αυτή τη φωτογραφική, ας πούμε, διάταξη στο διαγωνισμό. Εγώ δεν έχω πρόβλημα σε φωτογραφικές και έτσι τύπου διατάξεις, αν μέσα από αυτό έχουμε εντοπίσει κάτι το οποίο θα μας δώσει τη λύση. Αλλά αυτή ήταν μια λύση όπως μόνο ο Δήμαρχος την είχε γνωρίσει και προφανώς ο Δήμαρχος δεν έβαζε την τιμή αυτή για να πηγαίνει από τότε η φασαρία. Εφόσον ήξερε περίπου και για τους ορκωτούς τι τιμή δώσανε και είχε μιλήσει και για αγορά κτλ. Ήξερε και την τιμή που είναι εκεί. Δεν μας το έλεγε γιατί ήξερε ότι το νούμερο ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Πάω τώρα λίγο να δούμε τα τετραγωνικά. Άμα είναι διακόψτε και κοιτάτε. Εγώ δεν μιλάω σε όλες φορές, είναι ένα σοβαρό θέμα. Λοιπόν, έχω εδώ ένα χαρτί με τα τετραγωνικά που χρησιμοποιούμε στο νούμερο 14, στο νούμερο 16 και στο νούμερο 18. Είναι 2.223 τετραγωνικά. Έχει ο Δήμαρχος εδώ και όλα τα άλλα που μοιάζουν με την προοπτική να μεταφερθούν στο καινούργιο κτίριο, αίθουσες χώρου, γραφείο ηλεκτρολόγων και διάφορα άλλα πράγματα, μην τα διαβάζω, βεστιάριο, ξέρω εγώ, διάφορα τέτοια, προσπαθώντας λίγο να το φουσκώσει και το φτάνει στα 3.000 τετραγωνικά. Όλα αυτά με ενίκεια τιμών του 18 είναι 286.000. Από αυτού λοιπόν μας κάνει μια πρόταση να πάμε στα 4.400 συν υπόγεια 6.800 τετραγωνικά με το ποσό των 816.000. Ξαναλέω λοιπόν, για να γίνει από το ένα νούμερο στο άλλο αυτή η υπέρβαση με τετραγωνικά που δεν τα χρειαζόμαστε, με αυτό το απίστευτο νούμερο, αν ήταν για το σπίτι μου, ξαναλέω, θα το έκανε. Δηλαδή, επειδή αυτά τα πληρώνουμε από ένα έτοιμο αποθεματικό και δεν είναι λεφτά δικά μας, που είναι δικά μας, γιατί τα διαχειριζόμαστε, δεν θα τον λάβουν υπόψη μας. Μας είπε ο κ. Χριστάκης διάφορα πράγματα. Εγώ βλέπω
ότι γίνεται εδώ μια πρόταση και μια μελέτη τέτοια στα χέρια μας δεν υπάρχει. Τι μελέτη δηλαδή, να λέει τι τετραγωνικά χρειαζόμαστε, με βάση τα στάνταρ για να είναι υπάλληλοι άνετα, πόσα πρέπει να είναι τετραγωνικά που πρέπει να διεκδικήσουμε και τα λοιπά. Θέλουμε 2.500 τετραγωνικά και ζητάμε 4.500 τετραγωνικά. Λέω λίγο ακόμα μια άλλη λογική που εγώ έχω στο μυαλό μου, προσωπική τελείω, είναι η εξή. Γιατί σώνει και καλά, δεν καταλαβαίνω, γιατί σώνει και καλά πρέπει να συγκεντρωθούν όλες οι υπηρεσίες στον ίδιο χώρο. Γιατί πρέπει η αίθουσα χορού, η αίθουσα γυμναστική, τα βεστιάρια να είναι σε έναν χώρο. Η τεχνολογία σήμερα δίνει τη δυνατότητα να γίνει αποκέντρωση, να παίρνουμε τα χαρτιά από το σπίτι μας. Εγώ νομίζω ότι είμαι αντίθετος αυτή τη συγκέντρωση. Νομίζω ότι ένα κομμάτι δημαρχείου κάπου αλλού, ένα καινούριο ΚΕΠ κάπου αλλού, ο κόσμος θα φύγει μετά από το χαρτάκι του και θα έφευγε, είναι ό,τι καλύτερο αυτή τη στιγμή. Δεν χρειάζονται δημαρχεία με σαλόνια που θα υπάρχει συγκέντρωση του κόσμου να κάνει ο κόσμος εκεί τι. Τελειώνω με αυτό εδώ λοιπόν, είχα διάφορα να πω, θα τελειώσω έτσι. Θεωρώ ότι αυτή η πρόταση είναι ένας καθαρός εγκλωβισμός σε ένα τεράστιο ποσό που σε σχέση με το πρόβλημα που λύνει, που είναι ένα πρόβλημα, δεν αξίζει να το δώσουμε. Η πρότασή μου θα ήταν ότι πρέπει να πάμε σε μια λογική αγοράς, γιατί αυτό είναι επένδυση. Εκεί και να έπαιρνε και κάποια τετραγωνικά παραπάνω, είναι δικά σου πασπρεκτός, δεν είναι λεφτά στον αέρα. Και η αγορά μπορεί να είναι αυτός ο χώρος, μπορεί να είναι ένας άλλος χώρος που δεν κουβεντιάσαμε, αλλά θα είναι μόνο ο δήμαρχος. Ο δήμαρχος δεν λειτουργεί με λευκή επιταγή, θα μπορούσαμε να τα πούμε και εμείς. Το ζήτημα του να έχει η πόλη ένα περίεργο μάλλον πτωχείο, νομίζω ότι μας είναι ένα θέμα στο οποίο συμφωνούμε όλοι, ότι η σημερινή κατάσταση δεν είναι καλό να συνεχιστεί η επάρκεια. Εγώ το πλαίσιο αυτό και η κουβέντα καλώ έχει ανοίξει στον Δημοτικό Συμβούλιο και εμείς θεωρούμε και θετική την προσπάθεια και την πρόσκληση του Δημάρχου για μια συνεννόηση και νομίζω ότι αυτά που είπαμε εκεί, όπως έχουμε μάθει, πάνω από αυτά θα δούμε και τώρα για όσους αναρωτιούνται. Αλλά νομίζω ότι είναι θετικό σε τέτοια ζητήματα ίδιες, υπάρχει περιθώριο να έχουμε όντως ευρείες συνενέσεις και να προχωράμε από κοινού. Οπότε εμείς βλέπουμε θετικό τον τρόπο με τον οποίο τρόπο προσεγγίζει εδώ η διαδικασία μέχρι τώρα. Η όμορφη πορεία νομίζω ότι μαθαίνει κάποια πράγματα για το πώς μπορούμε να συνεχίσουμε από εδώ και μπρος. Καταρχάς, εγώ να πω ότι εμείς νομίζω ότι κοινός τόπος είναι αυτό. Εμείς πρέπει να θεωρούμε ότι η καλύτερη λύση θα είναι ένα ιδιόκτητο δημαρχείο για την Εθνική, που να αναλογεί και στις ανάγκες της πόλης και κτηριολογικά και σαν κτίριο στο στάτους που πρέπει να έχει ένα δημόσιο κτίριο όπως είναι το δημαρχείο. Δηλαδή αγορά. Δηλαδή, δεν έχει κανένα που μας κάνει ένα γνωστό να μας αρέσει ένα, αγορά. Η υποδόμηση, η υποδόμηση. Ένα λοιπόν είναι ένα ιδιαίτερο του δημαρχείου. Στο πλαίσιο αυτό, για μας η ενοικίαση μπορεί να είναι μια εναλλακτική λύση για να βελτιώσει μια σημερινή κατάσταση που είναι όντως δημιουργημένη και έχει προβλήματα, αλλά δεν θα πρέπει να παγιωθεί. Γιατί αν μείνουμε σε μια έστω καλύτερη ενιαία λύση ενοικίασης όμως, σημαίνει ότι διαρκώς θα έχουμε μια εμπορακία ενοικίων χωρίς κάτι να μαθαίνει στο τέλος. Και ως εκ τούτου, για μας η εναλλακτική λύση της ενοικίασης θα πρέπει να εξεταστεί πολύ πιο αυστηρά ίσως από ό,τι θα εξεταζόταν η αγορά, συμφωνώ και με τον κύριο Καστόρη, και με οικονομικούς όρους. Να σημαδευτεί το κτίριο, αλλά χωρίς να ξοδέψουμε περισσότερα από αυτά που ξοδεύουμε τώρα. Ούτως ή άλλως με ένα σημάδι έχεις δυνατότητα να κάνεις και οικονομία κλίμακας. Αλλά από εκεί και πέρα, εάν είναι μια προσωρινή λύση, δεν είναι ανάγκη να είναι ένα κτίριο που έχει όλες τις προδιαγραφές που θα έχει ένα μόνιμο κτίριο. Σε αυτή την έννοια, όταν ήρθε εδώ η πρόταση για την ΔΣΟΥ, εμείς είχαμε ταχθεί θετικά. Και εξακολουθούμε να είμαστε θετικοί σε αυτή την πρόταση και εξ αρχής έτσι κι αλλιώς
τις δυσκολίες του εγχειρήματος τις ξέρουμε, αλλά θεωρούμε ότι μπορούν να επιληθούν και έχει νόημα να επιληθούν. Παρ' όλα αυτά, θεωρούμε ότι έχει ενδιαφέρον και θα ήμασταν θετικοί και σε μια λογική αγοράς ενός ήδη δομημένου κτηρίου, γιατί αυτό θα είχε ως ένα παράπλευρο θετικό αποτέλεσμα να μείνει ατόμιλος ο χώρος της Ελευθερίου σε μια εποχή που στην Ελευθερία έχουν μείνει λίγοι ατόμιλοι χώροι. Δυστυχώς βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που για να εξασφαλίσεις γη και κτίριο θα πρέπει να πληρώσουμε σχετικά ή πολύ ακριβά, γιατί δεν έγιναν οι αντίστοιχες προβλέψεις στον βαθμό που έπρεπε να γίνουν τα προηγούμενα χρόνια. Άρα, κάθε κέρδος σε ατόμιλο χώρο, αν έχουμε τη δυνατότητα να πάμε σε μια λύση που δεν θα οικοδομήσουμε, δεν θα το οικοδομήσουμε, εμείς το βάζουμε σε μια προτεραιότητα. Με αυτά σαν δεδομένα και με το γεγονός ότι η προκήρυξη που κάναμε για την ενοικίαση απέδωσε ένα κτίριο με καλά μεν κοινωνικά χαρακτηριστικά, αλλά πολύ ακριβό για ενοικίαση, κατά τη γνώμη μας, πιστεύω ότι θα πρέπει να κινηθούμε ως εξής. Και τελειώνω με αυτό. Ένα. Δεν εγκρίνουμε, σαν Δημοτικό Συμβούλιο λέω, την ενοικίαση του κτηρίου του συγκεκριμένου για τους λόγους που προανέφερα. Δύο. Προσανατολιζόμαστε και δίνουμε αυτή την εντολή και στη Δημοτική Αρχή να διερευνήσουμε πολύ πιο ουσιαστικά το ενδεχόμενο αγοράς εντοπισμού και αγοράς ενός κτηρίου, εφόσον θέλουμε να πούμε τη δυνατότητα να αποφύγουμε το χτίσιμο στη Δεδεστού που έχει και στις καθυστερήσεις που έχει και τις δυσκολίες που ανέφερα. Τρίτον, για να το κάνουμε αυτό με έναν οργανωμένο και σοβαρό τρόπο και με την εμπειρία που πια έχει αποκτηθεί και με το πώς έχει οριμάσει και στον ίδιο το Δήμο η σκέψη για το υπηρεσίες που μπορούν να αναπτυχθούν, οικονομίες που μπορούν να γίνουν, χρειαζόμαστε πια ένα πολύ συγκεκριμένο κτηριολογικό σχεδιασμό που να λέμε πια θα μετακομίσουμε αυτό από τις κεντρικές υπηρεσίες. Χρειάζεται το Συμβουλίο, δεν ξέρω, το Μερικό Σταθμό Τάδε, το πολιτιστικό οργανισμό, τον αθλητικό οργανισμό, δεν ξέρω τι θέλουμε να βάλουμε μέσα, άρα θέλουμε τόσα τετραγωνικά. Γιατί τόσα τετραγωνικά υπολογίζουν για κάθε υπηρεσία, αυτές τις ανάγκες, αυτές τις υποστηρικτικές λειτουργίες. Ένα καλό κτηριολογικό σχέδιο βάσει του οποίου θα αναζητήσουμε με ανεπίσημο καταρχάς τρόπο, δηλαδή μια έρευνα αγοράς. Φαντάζομαι λίγο πολύ στον άξονα της Σιγκρού, δεν ξέρω πού μπορεί να υπάρχει ένα κτίριο με τέτοια μεγέθη. Εναλλακτικές δυνατότητες που υπάρχουν και στη συνέχεια θα βγούμε σε ένα δημοτικό συμβούλιο σε 2-3 μήνες από σήμερα με μία πρόταση να μετατρέψουμε ενδεχομένως αυτό σε μία προκήρυξη για αγορά κινήτου, σε μία προκήρυξη για αγορά κάποιου κοπέδου που μπορεί να μας έχει να φερθεί για να το φανταστεί κανένα, δεν το υποθέτω, αλλά σε μία τέτοια κίνηση που πια θα βάλει και όλους τους πιθανούς ιδιοκτήτες προ ενός πολύ πιο συγκεκριμένου διήματος να έρθουν και να πούνε εγώ, άσχετα από το τι μπορεί να θέλω γιατί με βολεύει, γιατί εξυπηρετεί το σχεδιασμό μου, έχω και κάνω μια συγκεκριμένη πρόταση και πάνω σε αυτήν θα διαπραγματευτεί ο Δήμος μαζί τους. Άρα αυτή είναι η μας πρότασή μας για την επόμενη φάση. Ευχαριστούμε. Και να πω λίγο, θα ήταν λίγο χρήσιμο, δεν ξέρω αν είναι ο κ. Χρυστάκης πρόεδρος, αν έχετε ή έστω μια τάξη μεγέθους, για να κάνω μια ερώτηση τώρα που μου έρθει να δείξει, γιατί δεν την κάνω πριν. Πόσο είναι συνολικά τα ενοίκια του Δήμου, δηλαδή πέρα από τα τρία κτίρια που είπαμε ότι είναι 200.000, νοικιάζουν και κάποια άλλα πράγματα που φτάνουν συνολικά. Και εννοώ και τα κτίρια, εννοώ και το νομικό προσώπο και τα λοιπά. Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία, κύριε Πάτου, του 2017, ο Δήμος για ενίκεια πλήρωσε συνολικά για ενίκεια πλήρωσε 481.000 και κάθε συντά. Στον ισολογισμό του 2016, όχι τα νομικά πρόσωπα, όχι ο πολιτιστικός οργανισμός, όχι αυτά που πληρώνει ο πολιτιστικός οργανισμός, αυτά που πληρώνει ο Δήμος. Μιλάω για τον απολογισμό του Δήμου, και εκεί εμφανίζονται αυτά που πραγματικά πληρώνει ο Δήμος. Στον ισολογισμό είναι ελαφρώς παραπάνω, είναι 516.000. Η διαφορά των δύο αριθμών έγινε στο γεγονός ότι στον ισολογισμό λογαριάζονται και κάποιες υποχρεώσεις που είχαν γεννηθεί μέσα στο 2016, αλλά πληρώθηκαν αργότερα.
Τέλος πάντων, είναι περίπου 500.000. Αφορά το σύνολο των πιστωμάτων που καταβάζει ο Δήμος για όλα τα κτίρια που νοικιάζει. Ο Δήμος. Εκείνο το 350, το 326, το 286 που διαβάζετε εδώ και που για μένα είναι 325 έως 330.000, είναι το ποσό εκείνο που δίνει ο Δήμος τώρα για εκείνα τα κτίρια, για εκείνες υπηρεσίες που λογαριάζαμε ότι θα πάνε στο νέο κτίριο. Δηλαδή στο νέο κτίριο θα πήγαιναν υπηρεσίες για τις οποίες τώρα πληρώνουμε ενίκιο 330.000. Αυτό που διάβασα προηγουμένως αφορά το σύνολο των ενοικίων ενός έτους που πληρώνει ο Δήμος για όλα τα ακίνητα που νοικιάζει. Ωραία. Ευχαριστούμε κύριε Φραγκούλη. Έχετε το λόγο. Εμείς και ως Πολυανάποδα θεωρούμε ότι είναι σε πολύ θετική κατεύθυνση η προσπάθεια του Δημάρχου να συζητήσει μέσα στα τάξεις για ένα πάρα πολύ βασικό ειδικό ζήτημα που αφορά την στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ θετικό και πρέπει όλοι μας να το πιστώσουμε στον Δήμαρχο Λέγκη. Τώρα από εκεί πέρα. Καταλαβαίνουμε πάντα τις ανάγκες που υπάρχουν και που βέβαια είναι αυξανόμενες σε μια εποχή όπως που τα οικονομικά όλων είναι πολύ δύσκολα. Την ανάγκη του Δήμου και των υπηρεσιών να μαζευτούν σε ένα κτίριο μπορούμε φυσικά να καταλάβουμε όπως επίσης μπορούμε να καταλάβουμε ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να ζουν, να εργάζονται και να περνάνε τον χρόνο εργασίας τους σε πόρους οι οποίοι να είναι αξιοπρεπείς για όλους. Και για τους ίδιους δημότες επίσης αξιοπρεπείς. Το ζήτημα είναι για μας πάρα πολύ απλό και συνδύεται με το κόστος. Εμείς θεωρούμε έτσι κι αλλιώς ότι ο Δήμος δίνει, θα πανά, ένα αρκετά μεγάλο ποσό για να νοικιάζει κτίριες υπηρεσίες. Αυτά τα ενίκια δεν γνωρίζω πραγματικά και δεν θα ήθελα να πω αν στην περίοδο της κρίσης έχουν επαναδιαπραγματευτεί, αν έχουν μειωθεί κτλ. Παρ' όλα αυτά, σε σχέση με αυτό που ακούμε εμείς ότι υπάρχει στην αγορά, θεωρούμε ότι είναι πολύ ψηλό το τίμημα για αυτά τα κτίρια. Είναι κατανοητό ότι θέλουμε να είναι σε ένα χώρο. Δεν είναι κατανοητό βέβαια ότι υπάρχουν ώρες χαμένες για να πάρει κάποιος από το ένα κτίριο στο άλλο όταν γνωρίζουμε ότι τα κτίρια του Δήμου είναι στη σειρά το ένα κτίριο στο άλλο. Υπάρχει μια υπερβολή στην τοποθέτηση του Δημάρχου. Απλά την αναφέρουμε. Για μας είναι πάρα πολύ σοβαρό το ότι για ένα κτίριο του μεγέθους αυτού είναι αδιανόητο το ποσό το οποίο ζητείται προς ενοικίες. Δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι σε μια περιοχή όπως η Λεωφόρος Κρού ή σε άλλα κτίρια ή στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Μέλης δεν υπάρχουν κτίρια τα οποία να είναι άδειες, αλλά πραγματικά να μας ενδιαφέρουν σε ένα ενοίκιο το οποίο να είναι καθεκτόνων ανθρώπων. Δηλαδή τώρα για 4.000 τετραγωνικά μέτρα να ζητάμε 516, αυτό είναι αδιανόητο και φυσικά όταν συζητάμε για τετραγωνικά μέτρα δεν λαμβάνε κανένας άνθρωπος που ασχολείται με την αγορά του Δήμου τα υπόγεια. Καταλήγω λέγοντας το εξής, ότι εμείς δεν στηρίζουμε σε καμία περίπτωση για τη διαδικασία. Θεωρούμε ότι μπορούμε να παρακολουθήσουμε
με πολύ μεγάλη προσοχή τη διαδικασία του αναδεκτηρίου. Συμφωνούμε ότι η περιοχή της Νέας Μύρνης, όπως υπόθηκε, είναι μια πολύ βεβαρημένη περιοχή από την υποδόμηση των τελευταίων χρόνων με ευθύνες και της Δημοτικής Αρχής στο παρελθόν των ετών που δηλώθηκαν ότι θα μειωθεί η εκτελεστή δόμηση, αλλά χωρίς να έχει τις απαραίτητες υπεραιτέρα χέγγια με αποτέλεσμα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να υπάρξουν καταστροφές και εδώ σήμερα παροχή σε μονοκατοικίες. Το θέμα είναι ότι δεν χρειαζόμαστε ένα παραπάνω κτίριο στην περιοχή της Νέας Μύρνης, όταν υπάρχουν τόσα πολλά κτίρια μεγάλα, τα οποία θα μπορούσε ο Δήμος να τα αγοράσει σε τιμή η οποία να είναι προσιτή και κατανοητή προς τους δημότες, οι οποίοι με πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία θα βγάζουν πέρα. Και δεν είναι κάτι το οποίο λέμε εμείς, ξέρετε, το λένε οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τις κοινωνικές υπηρεσίες και τις ανάγκες οι οποίες αυξάνονται στην περιοχή. Καταρχήν, κύριε Δήμαρχε, θεωρώ, επειδή πρόκειται για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα και έχει χρονίσει ανάγκη αυτού, ότι θέλετε, αφού μια και τους βρήκατε εσείς και δεν ήρθαν αυτοί, να έχετε όλα αυτά που κάνατε μετά, να τα έχετε κάνει πριν και να έχετε κάνει για να έχετε και τη συνένεση πριν φτάσετε κάτω στη δημοκρασία, να ζητήσετε τη συνεργασία όλων των παρατάξεων για να μπορεί κανείς να πιστεύει ότι αυτό είναι κάτι που μας ενώνει. Εσείς δηλαδή τώρα δεν έχετε δείξει καμία διάθεση για να βρείτε λύση που να ενώνει. Παρά και η διαδικασία που ακολουθήσατε ήταν μου αρέσει, είναι ωραίο. Όλα μας αρέσουν και τα ωραία και εμείς έχουμε μάθει. Και στα ωραία και στα μεγάλα και στα επίπεδα και στα ευάλια. Πρώτο λοιπόν η διαδικασία η οποία τι αποδεικνύει, ότι μου αρέσει εμένα και εγώ θα το επιδιώξω να το φέρω και να το περάσω. Γιατί το λευκό στην οικονομική επιτοπή δεν είχε καμία άλλη έννοια παρά μόνο και θα λέω αυτή την αίσθηση ότι εγώ θα κάνω τη συνεργασία με τους επικεφαλείς και θα το συζητήσω και στο δημοτικό συνολικά. Έγιναν αυτά, αλλά η πρόθεση του Δημάρχου φάνηκε και από την εισήγηση που έκανε δεν παραλέπτε ό,τι θέλετε. Εγώ αυτό μου αρέσει, είναι ωραίο και θα επιδιώξω το πάρει. Να το πιάσω. Ακούστε. Ας πούμε ότι το πιάζουμε και το βρίσκουμε και πολύ ωραίο και πολύ λειτουργικό. Πέστε μου, εγκλωβιζόμαστε, είμαστε σε ομοιρία ή όχι για να διακαταδεχτούμε αυτό το ίδιο σε περίπτωση πώλησης. Μα θα είναι σε ισχύ, θα υπερέχει, θα υπερισχύει ο ιδιοκτήτης. Γιατί, εμείς όντας εκεί δεν θα μπορούμε να πάμε σε κανένα χειρότερο. Πρέπει να πάμε σε κάτι όμοιο. Όμοιο για να, και για να φτιάξουμε ακόμη θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τι πρέπει λοιπόν, δεν πρέπει να είμαστε εξαρτημένοι, εγκλωβισμένοι σε ομοιρία του συγκεκριμένου κτηρίου. Γιατί εκεί θα μείνουμε για όλη μας τη ζωή. Μακάρι, απλά, ωραία πως μετράτε τα λεφτά των δημοτών. Πάρα πολύ ωραία. Αυτά θα τα κάνετε στο οικογενειακό σας προϋπολογισμό. Γιατί δεν διακόπτεται, σας παρακαλώ. Η ζωή σε οδηγεί να προσαρμόζεσαι συνεχώς σε πράγματα οικονομικότερα και τις απλώς τα τετραχανά και δεν ξέρετε μετά πώς θα το μαζέψει. Σε 8 μήνες ούτε καν ένα χρόνο, δηλαδή τι θα κάνετε, θα δεσμεύσετε μια δημοτική αρχή με ένα ποσό τέτοιο, κόστος. Αυτό είναι δεοντολογικά σωστό. Δεν είναι επένδυση.
έτσι σήμερα, εγώ θα το κάνω και δεν με νοιάζει τίποτα. Αυτή την νοοτροπία του Άρχοντα δεν την καταλαβαίνω καθόλου. Όταν πρόκειται για χρήματα των φορολογουμένων πολιτών. Γιατί υπάρχει μια απόφαση της οικονομικής επιτροπής, γι' αυτό κάναμε το συμβούλιο. Δηλαδή δεν το κάναμε για να σας πούμε ούτε για να μας πείτε.
στην πόλη στο θέμα του Δημαρχείου ότι βρέθηκε μια δημοτική αρχή ασφαλώς ότι το φαινόμενο. Σε αυτό που υπήρχε μια τεράστια πολιτική συμφωνία όλων των παρατάξεων, όλων των ετών, από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα το Δημαρχείο να γίνει στην πλατεία Καρύλου και κατήργησε αυτή την προοπτική της πόλης και το απέδωσε εις πράσινο και πλατεία, ανεξαρτήτως αν υπάρχουν κριτικές έπρογες για το τι είδους πλατεία είναι αυτή. Γιατί δεν θεώρησε ότι το Δημαρχείο είναι κτίριο που προσδίδει έγκλη σε αυτό που θα το χτίσει. Διότι πρώτα υπάρχουν οι ανάγκες της πόλης και μετά υπάρχουν οι ανάγκες των υπηρεσιών. Και δεν φοβήθηκε λοιπόν, ενώ θα φτιάξει τότε μια δημαρχάρα και θα λέγανε «Α, την τελάξε φτιάξει μια δημαρχείο». Και συμφωνήσαμε τότε. Προφανώς ο κ. Κούπας δεν είχε συμφωνήσει, ο κ. Θεός Χωρέστατο, ο κ. Πόβοντας, ο κ. Σιόδοξ, ο κ. Πιπανίδης, ότι το νέο δημαρχείο είναι η Γέχα. Ο αγώνας για τη Γέχα. Και εδώ ο αγώνας από τη Γέχα, όπως δόθηκε και όποια κριτική σεβαστική από μένα ήταν το κ. Δήμαρχο. Οδήγησε σε ένα αδιέξοδο. Χωρίς να έχει ευθύνη, κατά τη γνώμη μου, ο Δήμαρχος, αν θέλετε ότι είχα εγώ στο προηγούμενο διάστημα, εγώ δεν απέδωσα καμία ευθύνη στον κ. Δήμαρχο και ψηφίσαμε, κυρία Βακαλοπούλου, όταν φέρατε την αγορά των δύο ορόφων στην οδό Ομίλου. Αλλά η συνεχεία, επειδή δεν διαβάζετε, και όχι εσείς προσωπικά, οι επιτελείς σας, φέρατε το έσχος της οδού Ρεδεστού. Και φέρατε το έσχος της οδού Ρεδεστού, όχι γιατί δεν είναι καλός ο χώρος, και δεν θα μπορούσε, όπως λέει ο κύριος Πάντος, να γίνει ένα δημαρχείο κατά την άποψη κάποιου, γιατί το φέρατε ή από άγνοια, ή διότι το αποκρύψατε, στην εισήγηση και στη συζήτηση και σας το αποκαλύψαμε εμείς και γελάσατε και μας ειρωνευτήκατε, ότι εκεί οι χρήσεις γης δεν επιτρέπουν δημαρχείο. Και όταν σας το είπα, γελάγατε. Και με ειρωνευόσασταν. Και μου λέγατε εμείς θα το κάνουμε. Και θα το δούμε αυτό. Και ναι, θα το μελετήσουμε. Μόνο και ο Σπυρδόπουλος ήταν λίγο προβληματισμένος και το θυμάμαι. Και η απουσία του η σημερινή είναι ενδεικτική όπως και του κ. Καμπού. Το τι θα ερμηνεύω είναι δικό μου θέμα. Εγώ κάνω πολιτική. Εγώ κάνω πολιτική έτσι όπως την εννοώ. Οι απουσίες είναι συγκεκριμένες και έχουν και νόημα. Είναι του κ. Ζαβού και του κ. Κλειδόπουλου, τους οποίους ιδιαίτερως εκτιμώ. Έτσι. Όπως ξέρω και την άποψη της κ. Νάνου. Το πόσο διαφορετική είναι από το κλίμα της εισήγησης. Και το λέω για να με διαψεύσετε και θα ζητήσω και συγγνώμη. Άρα είναι υπέρ του 8-16. Εγώ δεν είπα για τους. Έχετε την άποψη ότι και εγώ έχω την άποψη. Και τη λέω ότι δεν θα ξέρω. Λέω δηλαδή, αυτό το κλίμα του Σαββάτ. Δηλαδή, όταν ο Τσίπρας λύσει αυτή τη λύση, ο Μητσοτάκης δεν αναφέρεται στον Τσίπρα, επειδή απουσιάζει, δεν είναι γνώμη έτσι. Σας παρακαλώ. Είπατε για την κυρία Μακαλοπούλου, θα ζητήσει προσωπικού. Μα δεν είπα κάτι κακό. Δεν είπα κακό για το κακό. Όχι, θα δείτε τώρα. Θα συνεχίσετε σε ό,τι είπα. Εγώ το προσωπικό το είπα γιατί είπα και ο πρώτη συνάδελφο. Δεν είπα ότι είπε κάτι. Λέω λοιπόν, επανέρχομαι. Σας είχαμε επισημάνει λοιπόν στη Ρεδεστού αυτό το οποίο δεν το λάβατε υπόψη. Ήρθατε 6 μήνες μετά και μας είπατε έχετε δίκιο. Και στις δύο συζητήσεις, σας είπαμε και θα πει κάτι όπου θα το θυμηθεί και η Ανά, σας είπαμε παιδιά υπάρχουν λύσεις. Όπως λέει ο κύριος Αρικάκουρας, και πες μας ποια λύση, και πες μας και νομίζεις ότι έχεις λύση και δεν έχεις λύση. Τις λέμε συνέχεια και την ακολουθείτε την επομένη. Για πρώτη φορά το θέμα της Μινέτα ακούστηκε από μένα, πράγμα. Και είπα, είτε αγορά είτε νοικίαση, δεν είχε λάθος. Ή δεν είχε καθόλου λάθος, κυρία Μακαλοπούλου. Σας παρακαλώ, κυρία Μακαλοπούλου. Λέω λοιπόν και θα το θυμηθεί και η Ανάνη. Όταν έφερε ο Δήμαρχος αυτή την απόφαση περί της ενοικίασης, σε πρώτο χρόνο στο Δημοτικό Συμβούλιο και σε δεύτερο χρόνο στην Οικονομική Επιτροπή, όπως επεσήμανε ο κ. Καστόλου, μετεπιτάσσεως και με υπονοούμενο σαφώς και απευθυνόμενος στην νομική γνώση αλλά και στην πολιτική επάρκεια. Κάποιος τελεχών της συμπολίτευσης είπα δεν θα βάλουμε τιμή ανώτατου ορίου στην πρόσκληση και στην προκήρυξη που θα κάνουμε για την ενοικίαση. Εγώ επέμενα γιατί πίστευα ότι μάσας πίσω κάνοντας ένα τρίκ και λέγοντας ότι το απαιτεί ο νόμος. Και πολύ σωστά η κυρία Νάνου μου είπε δεν το απαιτεί πλέον ο νόμος κύριος Κουτελάκη
και σήκωσα τα χέρια ψηλά, γιατί πια είχε δίκιο εκείνη. Είπα όμως, θυμηθείτε το αυτό. Δεν το απαγορεύει ο νόμος, δεν το επιτάσσει ο νόμος. Διότι να, κανένας από εσάς, σε εκείνο τον χρόνο, τον ουδέτερο που αναζητούσαμε, αν του λέγαμε βάλε κατόφλητο 800.000 για να κάνουμε ένα διαγωνισμό, είμαι απολύτως βέβαιος, εκτός αν δεν γνωριζόμαστε μεταξύ μας καθόλου, ότι αμφιβάλλω αν θα υπήρχε ένας από εσάς, ένας, που να έλεγε 800.000, μπορεί βάλε και ένα εκατομμύριο εκεί να το βρούμε σε ενίκιο, δεν θα υπήρχε. Έτσι πιστεύω. Σήμερα έχουμε το 8-16. Το κτίριο είναι καλό, το καλύτερο. Και ύστερα είναι τρεις φορές πάνω και είναι ενίκιο. Αν μπούμε μέσα δεν θα ξαναβγούμε και δεν θα μας το πουλήσει κανένας. Θα μας έχουν εγκλωβισμένους να τους πληρώνουμε 800-900, 1 εκατομμύριο, γιατί η Συγκρού ανεβαίνει. Τη φάπα της την έφαγε και τώρα θα ανεβαίνει. Και είπαμε και τολμήσαμε να πούμε και το λέω και εφθαρσός εδώ, πάμε να τα αγοράσουμε. Μα 15 ζητάει. Μα 11,5 δίνουν οι 8 λογιστές. Εγώ θα το πω γιατί δεν φοβάμαι πια τις απόψεις. Ωραία, να το νοικιάσουμε για 4 χρόνια και να το αγοράσουμε στο 5ο. Να το νοικιάσουμε στα 3 χρόνια, 4, με προσυμφωνημένο τίμημα. Μα μπορεί να υπάρχουν νομικά προβλήματα, χιλιάδες νομικά προβλήματα, να καθίσουμε να τα δούμε. Για μένα δεν υπάρχουν, αλλά η νομική είναι ισχυρότερη εγώ. Εγώ λέω, έχω λύσεις. Μπορεί να κάνω λάθος και να έρθω να ζητήσω συγγνώμη και από μια φορά. Δεν είμαι λοιπόν κατά του κτηρίου. Δεν είμαι κατά του κτηρίου. Είμαι κατά και κανένας δεν είναι. Ούτε ο Βρετός είναι, ούτε ο Πάντος είναι. Είμαστε κατά των 816 για ενίκιο. Για λεφτά αέρα, για να με έχει μηνέτα και να με παίζει και να μην μου το πουλάει ποτέ και εγώ να μην μπορώ να φύγω, γιατί ποιος δήμαρχος θα πάρει από εκεί το δημαρχείο την επομένη που θα έχουν εγκατασταθεί για να το πάει σε 3 κτίρια. Γιατί όποιος φύγει εγκαθιστάμενος κάποια στιγμή εκεί και πει νησάφι, και άμα με διώξει σε 10 χρόνια, πού θα το πάω το δημαρχείο άμα με διώξει, μου πει, άλλη φύγε τώρα από εδώ, το θέλω για ιδιόχρηση πίσω. Πού θα πάω. Θα το σπάσω τότε το Δημαρχείο στα 3, έχοντας του δώσει 10 εκατομμύρια ευρώ ενίκιο στη δεκαετία, αλλά θα με πετάξει έξω ενδεχομένως. Εγώ και αν με πετάξει ποτέ, πόσο με ρουφάει. Τελειώνω σε ένα λεπτό, ζητώ συγγνώμη κύριε Πρόεδρε. Τι λέω λοιπόν. Να ψάξουμε να βρούμε έναν τρόπο. Μπορεί να μην υπάρχει, μπορεί και να υπάρχει. Δεν ισχυρίζομαι ότι υπάρχει. Πάμε να δώσουμε μια προσπάθεια μαζί. Πάμε να τον νοικιάσουμε για κάποια χρόνια με προσυμφαινόμενο. Δεν ισχύει αυτό μάζι. Και γιατί κύριε συνάδελφοι και κύριε δήμαρχοι, δεν σπέβδουμε. Σήμερα κιόλας. Και για να είναι προετοιμασμένη η εισήγηση και να μην είναι την προχή και τελειώσαμε αυτό κύριε Κόλλα. Στο επόμενο συμβούλιο. Τι φοβάστε σε αυτό που θα πω. Εκτός αν δεν φοβάστε, οπότε θα είμαι εγώ πολύ ευχαριστημένος. Γιατί δεν πάμε να χαρακτηρίσουμε το ακίνητο. Ποιος γελάει. Εγώ γελάω και θα το καλά, εσύ γελάς, διότι είσαι μια συγκεκριμένη άποψη. Ποιος φοβάται και ποιος έχει συμφέροντα, το λέω τα συμφέροντα γιατί γέλασες, να μην θέλει, το αποσύρω. Αλλά μην με διακόψεις παρακαλώ. Γιατί εγώ δεν είπα ότι κανένας σας δεν το θέλει. Να πάμε να κάνουμε ένα χαρακτηρισμό στο συγκεκριμένο κτίριο οικόπεδο δηλαδή. Ότι αυτός ο χώρος χαρακτηρίζεται για χώρος δημαρχιακού μεγάλου. Δεν θα σας πω λεπτομέρειες, ούτε τις ξέρω όλες οι λεπτομέρειες. Θέλει άλλες σκέψεις και άλλου τύπου και όχι ανοιχτά δημοτικά συμβούλια. Ούτως ώστε να αναγκαστεί σε ίξερονικό διάστημα ο συγκεκριμένος, πιο συγκεκριμένος, οι τράπεζες δηλαδή, σιγά το συγκεκριμένο, να ακολουθήσει άλλη πολιτική προσέγγιση. Και θέλετε και κάτι και τελευταίο. Εδώ είναι και κάποιοι κύριοι των ενοικιαζομένων σήμερα από το Δήμο. Γιατί δεν πάτε να κάνετε πρόταση. Εγώ τα λέω αυτά. Εσείς τα κρύβετε όταν έχετε τις σκέψεις. Να αγοράσουμε το 14, το 16 και το 18. Τα αγοράσουμε. Να το κρεμίσουμε. Όπως θα κρεμίσουμε το κλειστό. Ναι. Και να χτίσουμε σε 3 οικόπεδα των 1.500 τετραγωνικών
το νέο Δημαρχείο της πόλης, αν το πουλάνε. Γιατί όταν θα φύγουμε εμείς, για να το νοικιάσουν εκείνοι, θα πρέπει να περιμένουν καμιά δεκαετία, αφού μας κερδίθηκαν εδώ. Λοιπόν, τελείωσε. Τι λες? Αν έχουμε συνέντευξη, δεν θέλουμε. Αν έχουμε αντίρρηση. Κυρία Κασίμη, για να το κρεμίσουμε το καμίνο. Μην κάνουμε διαλογό. Κυρία Κασίμη, πάλι το λόγο. Θα πάμε να νοικιάσουμε αυτό που προτείνεται για δύο χρόνια. Κυρία Κασίμη, πάλι το λόγο. Άκουσα με μεγάλη προσοχή τους προλαλήσαντες. Ελπίζω να γίνει τους υπόλοιπους. Κυρία Κασίμη, συμπληρώσουμε να πω εσείς. Όποιος συνάδελφος έχει καλυφθεί, καλό είναι για την οικονομία που πρόκειται να καταλαμβάνεται. Όσο έχει καλυφθεί αυτό. Γιατί το έχει συζητήσει, δεν υπάρχει κάνει. Σαν το λέω. Δεν θα πήγαινε να συζητήσει. Δεν θα επαναλάβω αυτά που ότι θα τα σκεφτούμε. Γιατί δεν είμαστε για ανήλικοι, είμαστε άνθρωποι υπεύθυνοι εδώ πέρα. Και έχουμε και αυτή την ελάτη, κυρία Κασίμη, παρακαλώ. Όμως θέλω να κάνω και μια παρατήρηση και δεν θα επαναλάβω αυτά που είπα πριν, πιστεύω να έχουμε καταγραφεί. Θέλω να πω το εξής, ότι δεν είδα να ενημερωθούν οι δημότες που τους αφορά άμεσα. Διότι στο Δημαρχείο ξέρουμε πάρα πολύ καλά ποιοι έχουν ανάγκη να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες κτλ. Όσοι έχουν τα μέσα πάνε αλλού και κάνουν άλλα πράγματα. Λοιπόν, φτωχοί άνθρωποι, οικειωμένοι άνθρωποι δεν μπορούν να πηγαίνουν και στη τηλεοφόρηση μόνο ψάχνουν το Δημαρχείο. Ένα κρατούμενο. Διαβούλευση δεν θα γίνει, αλλά υπάρχει ένα αυταρχισμό και ένα εγωισμό. Αυτό δεν είναι καθόλου σωστό και καθόλου έτοιμο. Εγώ λοιπόν, αν συνεχιστεί αυτό, θα καταγγείλω την όλη συμπεριφορά αυτή, τη περιφρόνηση του Δημοτικού Συμβουλίου, διότι θεωρώ ότι δεν ενημερώθηκε όπω έπρεπε το Δημοτικό Συμβούλιο από την αρχή, αλλά μεμονωμένα έχουν γίνει συζητήσεις που εγώ παρακολούθησα και καταγγέλλω αυτή την πράξη και σε λίγο θα αποκρίσω διαμαρτυρόμενοι διότι οι δημότες μας έχουν άγνοια στο τι συμβαίνει στον τόπο μας και σε τι έξοδα θα υποκριθούν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν θέλω να προχωρήσω παραπέρα, έχω το προβλήμα. Παρακαλώ πολύ να λυθούν υπόψη οι θέσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο που μίλησαν με σοβαρό. Ο κύριος Βελοσυνδημός. Εγώ λέει. Θα παρακαλούσα τους συναδέλφους να την υπομονή τους ή αν δεν έχουν υπομονή να την ακούν την ησυχία τους. Την ησυχία τους. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, δύο πραγματάκια. Είναι την ίδια πίστοση ότι και το έχουμε ψηφίσει κατά την επανάληψη και όλη τη αλλαγή δυσκύλωση την αναγκαιότητα να δημιουργηθεί ιδιόκτητο δημορχιακό κτίριο που να στηγάζει το σύνολο των υπηρεσιών του Δήμου. Αυτό είναι και η ίδια πίστοση για όλους. Δεύτερη και η ίδια πίστοση. Από μεταπολίτευση και εδώ, που είχε και άλλες προταξικές διατάξεις στη Νέα Σμυρνή και ίσως και κακά είναι τα υπόπεδα, παρά τις προσπάθειες που κάνουν οι δημοτικές αρχές διαδρομικά και εργάζονται, δεν είχαν αποτέλεσμα να λύσουν το θέμα του Δημαρχείου. Είναι και αυτό μια διαπίστωση στην οποία πρέπει να το δούμε ότι δεν μένει προθέσει υπήρχαν, πριν όμως το αποτέλεσμα 40 χρόνια δεν υπήρξε. Δύο το κρατούμενο, για να μην λέτε και να μην στεκόμαστε στο παρελθόν, το βλέπουμε και να μας διδάσει. Ή ίσως γιατί σε αυτά τα οποία είχαμε εισαγγίσεις δεν ενεργήσαμε άμεσα και σύντομα και επιτακτικά και με συνέχεια, ή γιατί τις λύσεις που τις φέρναμε και με τις οποίες συμφωνούσαμε όλοι, ο κ. Σκυλόπουλος που ήταν εδώ, έκανα μου τηλεφώνη στην επαρχία για να το ψηφίσω για πρεδεστού. Και ήταν λύση που συμφωνούσα και την ψήφισα. Γιατί την έβλεπα ότι είναι αναγκαία και είναι λύση θετική. Και έτσι τώρα, και τώρα λοιπόν, ενώ εμείς σαν παρατάξεις βάζουμε πάντα σε ό,τι θετικό γίνεται και όποιος θέλει να στο καρποθεί το αποτέλεσμα, τώρα εγκαταλείπει την πρεδεστού σαν λύση, ανεξάρτητα των παρατηρήσεων που είχαν άλλες παρατάξεις, με την αιτιολογία πολλές αιτιολογίες. Ενώ ξέραμε και το χρονικό διάστημα και τότε ιστορική χαρακτήριση του συλλήγου στην συνέντευξη του, στις ομιλίες του και φωλιάζεται καλώς και δικαίως ότι γίνεται το θέμα του κτηρίου του Δημαρχείου. Εγκαταλείπουν. Ήρθε εδώ και λίγο διάστημα το Ιωσιφόβιο. Μια διαδικασία αποδέσμευσης κρατικής περιουσίας ή του Υπουργείου Χρόνιας Υγείας που ανήκει προς τις δημοτικές αρχές.
Καμία ενημέρωση που βρίσκεται αυτό το θέμα του εσωφοβλίου δεν κατάληψε αυτό. Πάμε λοιπόν στο άλλο, μέσα από την αναγκαιότητα που υπάρχει και την πίεση, και εδώ μένα είναι η απορία μου, γιατί αυτή τη στιγμή αυτή η πίεση και αυτή η πρεμούρα, και εκεί είναι το θέμα, και μπαίνω λοιπόν στα θετικά του Δημάρχου με την έννοια να ακούσει συγγνώμη των παραπάξεων. Πολύ θετικό. Σήμερα όμως οφείλω να ομολογήσω με την αγάπη που έχω και στον Δήμαρχο και σε όλους, ότι με απογοητεύει η σημερινή κουβέντα. Χθες τη σύσκεψη που έγινε, κύριε συνάδελφοι, υπόπτε το εξής. Χωρί από τα νομιμόνια μένα, σαν να έχει εσπίωση, είτε με κύριο Φραγκού. Ότι εγώ σα κάλεσα αυτό εδώ, γιατί δεν θα πάω στο Δημοτικό Συμβούλιο, αν δεν έχω τουλάχιστον τη σύμφωνη γνώμη του Κουτελάκη και του Πάρου. Αυτό υπόθηκε τη σύσκεψη χθε. Παρ' όλα αυτά, εγώ δεν ήμουν προσδοκημένο και συμμετείχα στη διαδικασία και στην κουβέντα. Ναι, έστω ότι είναι αυτό το σκεπτικό. Σήμερα όμω προ τιμή που άκουσα να είναι ομόφωνη η απόφαση. Έτσι, σήμερα το άκουσα. Δεν κάνω κριτική, λέω γεγονότα για να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Έτσι δεν είναι κακά τα πράγματα αυτά που λέω. Λοιπόν, άραγε λοιπόν σήμερα λοιπόν από τη στιγμή που θέλω με ομόφωνη απόφαση σε μια προσύσκεψη που έγινε, που το Δήμαρχο στην ουσία του συμφώνησε ότι δεν συμφωνούμε με την έννοια τη μίσθωση, γιατί θέλουμε ιδιόκτητο δημαρχιακό κατάστημα για να είναι και δημόσια και λαϊκή όπω θέλετε πριν ουσία. Και επειδή εν προκειμένου εδώ το τίμημα τη μίσθωση είναι σε σχέση με αυτά που ο κύριο Κούπα είπε και ο κύριο Δήμαρχο εχθέ, από τι 280.000 ή τι 325 που καλύπτει το 16, το 18 και το 20, πηγαίνουν 550.000 επιπλέον εξήγηση υπηρεσίε του χρόνου. Άρα και λοιπόν, ερωτάτε κάποιο, αυτέ οι 550.000 το χρόνο επιπλέον για τη σύνδεση. Σε μια εποχή που η κρατική επιχορήγηση μειώνεται συνεχώς, που οι ανάγκες γενικότερα για κοινωνική πολιτική και οι ανάγκες των δημοτών αυξάνονται, για σταθμούς, σχολεία, ακόμα η έναρξη των 2 εκατομμυρίων για τις ανάγκες του σχολείου δεν είδα σαν έναρξη έργων που ψηφίσαμε εδώ μέσα, των κτηριακών εγκαταστάσεων και των βελτιώσεων, ότι αρχίσαμε να τα χαλάμε. Εντάξει, πολύ καλά, δεν διαφωνώ. Λέω ακόμα δεν τα γίνουν να χαλιώνται. Λοιπόν, άρα και λοιπόν, πού θα πάνε αυτά τα έξοδα, εάν δεν έχουμε έσοδα να καλύψουμε τις 550.000 ετησίως, το πιο πιθανό στην επιβάρηση του δημοτών. Και την αύξηση χωρίς να το θέλουμε, καλή το θέλει, εξανάξει να το κάνουμε και λόγω καταστάσεων που θα δημιουργηθεί στην αύξηση των δημοτικών τελών. Πώς λοιπόν θα δημιουργήσουμε μια δέσμευση τέτοια που ένα, δεν δεσμεύει καθόλου η μίσθωση, γιατί ξέρετε κύριε και συνάδελφοι εκλεκτοί εδώ μέσα, και ίσως και καλύτεροι από εμένα σε πολλά θέματα, με την έννοια ότι αν πουληθεί μελλοντικά αυτό το κτίριο από τον ιδιοκτήτη, ο νέος ιδιοκτήτης μπορεί να μας εκβιάσει και με τη μίσθωση και με την αποβολή. Έτσι το καταλάβατε. Αν αλλάξει η ιδιοκτησία, τα ξέρω και έτσι αυτά τα θέματα. Πού είναι για τώρα αυτό. Και μα ποτέ να ισχύει. Πού είναι για τώρα. Ακριβώς. Και επειδή λοιπόν. Επειδή λοιπόν ότι νοικιάσουμε ισχύει και για τώρα, ενώ εκεί θα αναλάβουμε μια μίσθωση η οποία θα έχει τριπλάσιο κόστο μέχρι να υλοποιηθεί το ίδιο οτιδήποτε αρνητικό σε εμά, αλλά ήδη είναι αρνητικό από τη στιγμή που γίνεται η μίσθωση, γι' αυτό και είπαμε στον Δήμαρχο εδώ, ότι έχουμε κάθε καλή διάθεση να συζητούσαμε το ιδιόκτημα του κτηρίου από τη στιγμή που εκτιμήθηκε από όλου σα όσου το είδατε, εγώ δεν το είδα, αλλά πιστεύω και πιστεύω με του συναδέλφου ότι είναι κατάλληλο να συγκεντρώσει το σύνολο των υπηρεσιών του Δήμου με ιδέα εξαιρεμένου του πολιτιστικού οργανισμού κατέμε. Γιατί δεν είναι το μίσθωμα μονάχα, τα νομικά πρόσωπα δεν είναι λεφτά μισθωμάτων πέρα από τον Δήμο για τους δημότες. Έτσι όπως είναι το Μουσείο Σμύρνης και όλα αυτά, είναι κονδύλια τα οποία αν μπορούσαν να συγκεντρωθούν ενιαία θα είχαν ωφέλεια σε περίπτωση που θα ήταν ιδιόκτητη περιουσία του Δήμου και θα μαζευόταν όλα αυτά τα έξοδα. Στην περίπτωση αυτή είπαμε πως μπορούμε να το κουβεντιάσουμε. Όμως τη μίσθωση με όλα τα αρνητικά που έχει, όσα είπαν οι συνάδελφοι, δεν μπορεί να γίνει αυτό και θεωρώ και από τον κύριο Δήμαρχο ότι πρέπει να το πει αυτό, ότι δεν πάμε να ψηφίσει σήμερα η συμπολίτευση μια απόφαση την οποία ήδη από εξ αρχής είπαμε ότι δεν θα υπάρξει αν δεν έχει συνένεση των δύο μεγαλύτερων παρατάξεων ή του συνόλου όπως υπόθηκε σήμερα. Αλλιώς πραγματικά σημαίνει ότι καλό κάνουμε και ό,τι πρόοδο κάνουμε στην έννοια της διαβούλευσης συνεργασίας και της κοινής πρέψης που, ναι, τελειώνω, που θα είναι πιο αναγκή από το Μάιο και μετά με το σημερινό νόμο και εδώ μέσα πολλοί θα είμαστε, πολλοί δεν θα είναι.
που θα υπάρξουν άλλες συνενέσεις και άλλες διαδικασίες. Πάμε λοιπόν να δοκιμάσουμε αυτή την ισχύ, αν θέλετε, της ενότητας σε πράγματα που όλοι διαπιστωτικά ξεκινάμε από την ίδια βάση της αναγκαίας ύπαρξης. Με την έννοια αυτή θα παρακαλούσα να μην υπάρξει ψήφιση επί του θέματος, να γίνουν όλες αυτές τις συζητήσεις, γιατί διαφορετικά είμαστε ακόλουθοι των καταστάσεων που ήδη συζητούμε και συναποφασίζουμε. Κύριε συνάδελφε, την πρόταση της παράταξης την είπε ο συνάδελφος ο κ. Πάντος, ενώ δύο σχολιασμούς να κάνουμε. Θεωρώ θετική την διαδικασία που ακολουθήθηκε. Καλύτερη, λιγότερο καλύτερη, θέλω να λέω καλύτερη. Είναι όμως μια διαδικασία η οποία εισάγει έναν τρόπο συζήτησης και προσέγγισης θεμάτων και κυρίως θεμάτων για τα οποία οι παρατάξεις και διαχρονικά αλλά και λαμβάνουν του Δημοτικού Συμβουλίου έχουν συμφωνήσει ότι συζητάει ένα θέμα το οποίο απασχολεί όλους και είναι αναγκαίο για τη λειτουργία της πόλης. Και με αυτό το Δημαρχείο, εγώ σε είχα πει, κοίταξε, δεν είναι ειδικό ούτε πατρότητα ούτε μητρότητα καμία πρόταση. Λέγοντας αυτό, απλώς ξεκαθαρίζω την οπτική με την οποία το βλέπω. Αναγκαστικά θα αναφερθώ στην προηγούμενη τοποθέτησή μου. Επαναλαμβάνω, ούτε θέλω να είμαι μητέρα απόψεων, ούτε πατέρα απόψεων. Εγώ θέλω τις συζητήσεις που κάνουμε να καταλήγουν σε ουσιώδη αποτελέσματα προς την πολιτική κατεύθυνση που εγώ θα ήθελα, αλλά υπάρχει περιπτώσει συνενετικά μπορούν να ακολουθηθούν και με βάση την ορθή λογική. Λοιπόν, για μας, και είχα πει τότε αν την παράταξη είναι μαλλιό, ότι ήταν καλή λύση της ΕΔΕΣΤΟΥ, ότι μάλλον καλύτερα θα τραβάσουμε κάτι δεδομένο. Και δεν νομίζω ότι την έχω πειρώνω αυτή την πρόταση. Κατά καιρούς, σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμβουλοι, υπάρχει σε ίδιες παρατάξεις. Όταν σε ίδιες παρατάξεις είχαμε και κατά βάση κοινές αντιλήψεις, δεν νομίζω ότι είναι δικιά μου άποψη. Μόνο αυτή. Κατά καιρούς, έχουμε αναζητήσει και το Δημαρχείο στο οποίο στεγαζόμαστε, έχει γίνει προσπάθεια να αγοράσει. Και άλλα πτήσματα. Και εκεί που στεγάζει ένα διαγνωστικό κέντρο, δεν θέλω να κάνω διαφημίσεις, αλλά είχαμε προσπαθήσει να αγοράσουμε. Υπάρχει αυτή η κοινή αντίληψη. Ας μην λοιπόν τρογόμαστε μεταξύ μας, όντας μπροστά μας, μετά από ένα χρόνο σύνολο που θα μιλάμε, θα πρέπει να έχουμε μάθει να μιλάμε διαφορετικά. Και εδώ και δημόσια. Όχι εδώ μόνο, και δημόσια. Δεν είναι. Οι αντιλήψεις μας υπάρχουν. Μπορούμε να τις εκφράσουμε και να τις πούμε διαφορετικά. Κάπως θα πει ότι εγώ θέλω να είμαι ιδιόκτητο και να τις έχω παραδεδόν. Και να το τέτοιο όπως μου αρέσει, το λέει ο συγχωρεμένος και έρθει στον παιδί μου αρέσει, εγώ θέλω να έχει και επίαντες και αμυγούς την πρόσωψη. Και θα συγκεκριμένει με χωριότατο. Δημαρχείο, έλεγχε 1986, κοσμοπαλασιά σε αρχιτεκτονικά σχέδια, εμείς θα βάζαμε στην πόλη και ορυκούς χείρονες. Δεν μας θετικείς, δεν μας απόψουμε, δεν μας προτιμήσουμε, του βεντιάζουμε. Το απορρίπτουμε, δεν το απορρίπτουμε, πάμε με πλειοψηφίες, πάμε με συνεννήσεις. Πάμε να αντιδείξει. Κάπου πάμε. Αν όμως γινόμαστε ο ένας να δείχνει τον άλλον, δεν βγάζουμε άκρη. Και αυτό δεν είναι δασκάλιστο που σας λέω. Είναι αποτέλεσμα ανάγκης. Και δεν μπορώ να κάνω τη δασκάλα, δεν είμαι ούτε τόσο μεγάλη, ούτε θεωρώ ότι άλλη μικρότερη από μένα έχει ξέρω λιγότερο. Νομίζω όμως ότι μπορούμε να τη δώσουμε και κατάσταση και την εμπειρία του να συμφωνούμε. Λοιπόν, όσον αφορά το κύριο ένα σχολείο, είναι καλό. Και αρχιτεκτονικά είναι ωραίο, και στη Συντρού είναι, και η Συντρού ανεβαίνει. Η Συντρού από δρόμο διασκέδαση ταπεινού επίπεδου κατά πολλού θα γίνει δρόμο πολιτισμού και δεν θα έχουμε. Και πολύ πιθανόν, κύριε Δημαρχέ, να μην το βρίσκουμε. Καμία διέτηση. Τι να κάνουμε, κάθε πολύ είναι καλό. Αλλά δεν γίνεται να τριπλασιάσουμε κόστο χωρί να έχουμε ακριβή κτηριολογική κατάσταση. Τι θέλουμε, πού θα πάμε. Να σας πω και κάτι άλλο, για να το διευκολύνουμε και αυτό. Για να δούμε σε μια διαδικασία τέτοια, πρέπει να δούμε και άλλες παραγωγές. Είναι μόνο το ενίκιο, είναι το ρεύμα, είναι το κλιματισμός. Μα μας κοστίζει παραπάνω εδώ, μας κοστίζει και λιγότερο. Δηλαδή θέλει πιο καλά να το προσεγγίσουμε. Πιο καλά να το προσεγγίσουμε. Αλλά κοιτάξτε και εσάς, πόσο και καλά να το προσεγγίσουμε το 340, δεν είναι
να λάβουμε και αυτό το υπόψη μας. Ότι καλό να προχωρήσουμε. Τις προτάσεις είπε ο κύριος Πάντος, να δούμε τη δυνατότητα ενδιαφέρον με όλους τους όρους της αγοράς, με όλους αυτούς τους ζωντάρους όρους, με κάτι δουλειά μας, ότι τελικά αγορά. Και αυτό. Ευχαριστούμε κύριε Ζαμασίου, ο κύριος Κόμψε. Θα είμαι πολύ σύντομος κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και κύριε Πρόεδρε, δεδομένου ότι ακούστηκαν σχεδόν όλες οι απόψεις και το θέμα νομίζω ότι έχει καλυφθεί και ιστορικά. Επιτρέψτε μου μόνο να ξεκινήσω ιστορικά. Εγώ σέβομαι πάρα πολύ διαχρονικά τις προσπάθειες όλων των δημάρχων από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου που ήμουν νεαρό παιδί και γέρασα πλέον να προσπαθούν στη Νέα Σμύρνη για την Αρχείο. Θυμάμαι προσπάθειες πολύ παλιές και πράγματι έχει δίκιο σε αυτό που λέει ο κ. Ζουδελάκη ότι κάποτε είχαν συμφωνήσει σχεδόν όλες τις παρατάξεις να κάνουν το Δημαρχείο στην Λατία Καρίνου. Καλώς δεν το κάναμε, τον πιστεύω αυτό το κοινό. Καλώς που δεν το κάναμε στην Λατία Καρίνου, νομίζω εκ των υστέρων. Και εγώ τότε ήμουν υπέρ αυτής της άποψης. Θυμάμαι την προσπάθεια του Σόπρου που είχε βρεθεί ένα οικόπεδο, ένα ωραίο οικόπεδο σχεδόν στο κέντρο της πόλης για αγορά και για να γίνει δημαρχείο, τότε που υπήρχε και τα λεφτά πριν αρχίσουν και πηγαίνουν στο πανέμο μου. Παρ' όλα αυτά, επειδή αντιδρούσαν εσωτερικά κάποιοι, σπεκουλάροντας, δεν προχώρησε ο τότε δήμαρχος στην αγορά, αν και υπήρχαν τα λεφτά. Θυμάμαι αργότερα, αλλά θυμάμαι και πριν και προγενέστερα, την προσπάθεια του Δημάρχου Περιβανίδη για τη ΓΕΧΑ είχε φτάσει, αν θυμάμαι καλά, μέχρι είχε εξαρτήσει τα ένδυκα μέσα για να πάρει τη ΓΕΧΑ. Θυμάμαι αργότερα την προσπάθεια του ίδιου του κ. Κουτελάκη για τη ΓΕΧΑ πάλι. Είχε φτάσει να του στάζει εντό εισαγωγικών πάντων. Λαβούς με πετραχίλια για να του δώσει το κτίριο, έφτανε να αγοράσει το κτίριο του της Στράκης, να το κάνει τηλόροφο για να το προσφέρει στη ΓΕΧΑ να το αφήσει στο οικόπεδο. Δηλαδή τεράστια έξοδα, άμα το έβλεπε κανείς από την άποψη την οικονομική στιγμή, και μόνο. Θυμάμαι επίσης, έζησα από κοντά την προσπάθεια του Δημάρχου Τζουλάκη πάλι για τη ΓΕΧΑ και του έλεγα τότε, το θυμάμαι εδώ ο Δήμαρχος βέβαια, είναι πέρας πολύ καιρός, ότι αυτοί μας εμπέζουν, χρόνια μας εμπέζουν και πράγματι, λοιπόν, αφού έφτασε να τους αγοράσει, να τους προτείνει την αγορά στην ομιλία του Ορόφων, τελικά μετά από όλο το παζάρι, μετά από όλη την υποκρισία, οι άνθρωποι είπαν δεν το δίνουν, μάλλον δεν φεύγουν. Όλα αυτά με οδηγούν σε ένα συμπέρασμα. Θα τους φύγουμε εμείς. Ορίστε. Θα τους φύγουμε, λέτε. Καλά, δεν πειράζει, εντάξει. Θέλω να πω και τα άλλα, μην πέρα παρέσει. Συμπέρασμα, συμπέρασμα. Κύριε Πρόεδρε, φτάνουμε λοιπόν σήμερα και κάνει πάλι μια προσπάθεια ο Δήμαρχος Τζουλάκης για να αποκτήσουμε ιδιότητα Δημαρχείου. Ουσιαστικά αυτή είναι η πρόταση του κ. Τζουλάκη, την είπε μέσω πριν σαφώς. Μόνο που με τον τρόπο που μπορεί να το κάνει, γιατί δεν μπορεί με διαφορετικό τρόπο. Έχω την αίσθηση και το ξέρει ο κ. Τζουλάκης και ίσως το καταλαβαίνει και ο ίδιος. Δεν μας διασφαλίζει κανείς στη σύγχρονη αγορά μετά από 3 και 4 χρόνια. Με συγχωρείτε, αυτά δεν πρέπει να τα λέγα από το μικρόφωνο, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει ακούστηκαν στην αίθουσα. Κατόπιν αυτού και με δεδομένο το γεγονός ότι όλες οι εταιρείες και όλοι οι συνάδελφοι συμφωνούμε ότι ο Δήμος πρέπει να αποκτήσει κάποτε ιδιότητα του Δημαρχείου. Θα ήταν καλύτερη περίπτωση αν μπορούσαμε να το αγοράσουμε τώρα το Δημαρχείο αυτό. Αφού δεν μπορούμε να το αγοράσουμε τώρα, συνεχίσουμε την προσπάθεια και πρέπει να φύγουμε από εδώ ακριβώς με τη συνένεση του σώματος ότι θα συνεχιστεί η προσπάθεια απόκτησης ιδιότητα του Δημαρχείου. Τώρα, επιτρέψτε μου να κλείσω με 2 αναφορές. Κατά τη δική μου άποψη, η καλύτερη περίπτωση, όσο και να είναι χρονοβόρα, είναι να γίνει το Δημαρχείο και στη Ρεδεστούρ. Μπορεί να απαιτήσει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα η μεταγραφή του πολεοδομικού. Μπορεί να καθυστερήσει η δημοπράτηση τελικά, αλλά νομίζω ότι είναι η καλύτερη περίπτωση.
θα έχουμε ένα δημαρχείο, εδώ περισσέψαμε πάρα πολλά χρόνια, θα έχουμε ένα δημαρχείο σύγχρονο, λειτουργικό, όχι ακριβώς μες στο κέντρο της πόλης, στο ιστό της πόλης όμως, και το οποίο μόνο θετικά στη σημεία που θες και στοιχεία μπορεί να έχει και κανένα αρνητικό. Και επιτρέψαμε κύριε Κουδελάκη, δεν ήθελα να πω στον πειρασμό, τέλος πάντων όμως δεν θα αφήνω την διαδρομή. Στην τοποθέτησή σας, μεταξύ των άλλων αναφερθήκατε στο ότι εσείς θα προτείνατε, θα μπορούσατε να προτείνετε το κτίριο αυτό της Μινέτα να το χαρακτηρίσουμε από τώρα ώστε να μην μπορεί να το αποδεσμεύσει. Σαφώς και δεν σοβαροπολογείται. Απόλυτο. Δείτε, παιδιά, με συγχωρείτε, σαν να μην το ζούμε σε τι καθεστώτες. Στον πιέτσι για το κάνει. Για να ζούμε πού ζούμε. Είναι εύκολο στην Οθεανική Οθεανική να δεσμεύσει κτίριο, να δεσμεύσει την ουσία, την ιδιότητα. Πού δυσκολεύει. Εδώ αναγκαστικά πάει να δεσμεύσει τα χωράφια και με τις αμαρτυρίες, διαμαρτυρίες και εμάς περιπτώσεις μετάλλικα μέσα που ασκούν οι ιδιοκτήτες μετά από 20 χρόνια μπορεί να περάσει ο χρόνος. Καταλαβαίνετε αυτό. Δεν είναι πάντα να πάρω το δώσιο, είναι πάντα να το χαρακτηρίσω. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο, νομίζω τα υπόλοιπα υπόλοιπα. Εγώ για 2 λεπτά και ήθελα να πω το εξής. Ως νέος άνθρωπος, βλέποντας σε μια έτσι και ξέροντας ότι την επόμενη μέρα θα πρέπει να συνεργαζόμαστε, αυτό ακριβώς που είπε η κυρία Τσαμασίου, δεν μπορώ να πω ανθρώπους να κάνουμε το άσχημα μάτι, το να πείτε ότι είναι πολλά τα χρήματα. Ότι θα πρέπει να είναι λιγότερα. Είναι άλλο πράγμα που να λέτε δεν υπάρχουν πια ανάγκες με ό,τι πρέπει να είναι και πρέπει να μην φορά και πρέπει να υπάρχουν οι ανάγκες με να πάμε σύσσωμοι. Είχατε πει για το γραφείο που είναι πριν, το είπατε ότι αυτά είναι ότι το τι είναι οι υπηρεσίες και το τι ανάγκες υπάρχουν. Ακούστε την εισήγησή σας στην αρχική. Μετά για το κτίριο που είναι πάλι εσείς όντως το είχατε πει πριν από 2 δημοτικά συμβουλία και εγώ χάρη κύριο να θα πάμε όλοι σύσσωμοι. Θα πάμε όλοι σύσσωμοι σε μια πρόταση στη Συμβρού κλπ. Εγώ γι' αυτό εντυπωμένοι όλα αυτά, όταν κάνουμε τα οστρομάτια και μετάμε αρκοντέι, αυτά, τα αυτά, δεν είναι ωραία για τους νέους ανθρώπους. Αυτό θέλω να πω. Ότι είναι τα 4 λεπτά, τα 3,5, ακόμη και το χαρακτηρισμό που λέτε εσείς, παρόλο που εγώ μπορεί να μην ξέρω κάτι σημαίνει. Έτσι. Και λέω, είναι μια πρόταση. Πρόταση του κυρίου Πάντα, σοβαρή πρόταση. Είναι επίση σοβαρή ότι μπορεί να χρειάζονται λιγότεροι όροφοι για να μειώσουμε το κόστο και τα λοιπά στο συγκεκριμένο κτίριο. Θέλω να πω ότι μην ξεκινάμε από το ΑΕΠΑ και πάμε στο ΩΜΕΓΑ και για να μην τριβευόμαστε κιόλα γιατί περιμένουμε μια σοβαρά και να ακούσουμε σοβαρά πράγματα από τα οποία μπορούμε να μάθουμε. Και εμεί, αυτό είναι ο νέο άνθρωπο. Το θέμα της σημερινής συνεδρίασης ταλανίζει την πόλη για πολλά χρόνια και ξεπερνάει κατά την άποψή μου τις αρμοδιότητες μιας και μόνο δημονικής αρχής και σαν τέτοιο οφείλουμε να το αντιμετωπίσουμε. Βέβαια είναι η πρώτη φορά που το θέμα έρχεται με κανονική μορφή σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου και αυτό από μόνο του σηματοδοτεί κάτι. Θα τολμούσα να πω πως ο Δήμαρχος με αυτή την κίνηση, γιατί είναι δική του η πρωτοβουλία, εισάγει το πνεύμα της απλής αναλογικής και της διαπαραταξιακής συνεννόησης πριν ακόμα και την ψήφισή της. Δεν έχουμε βέβαια να καυτηθούμε για κάποιο σοβαρό επίπεδο διαχείρισης του θέματος και της διαδικασίας που προηγήθηκε και αναφέρομαι σε ενίσκεψη των αρχηγών παρατάξεων στον εντόπιο κτίριο καθώς και στη σύσκεψη αυτών με τον Δήμαρχο, όταν πριν τη σημερινή διεξαγωγή του Δημοτικού Συμβουλίου, κάποιοι έπαιζαν πολιτικά με το σοβαρό αυτό ζήτημα, κάνοντας αναρτήσεις στο άτυπο αντιγραφείο τύπου
που δημιούργησαν από την ώρα που ο Δήμος μας απέκτησε θεσμοθετημένο γραφείο τύχη. Παρακαλώ, κύριε. Μόνο που τα γραφεία τύπου έχουν ως αρμοδιότητα την πληροφόρηση και μόνο και όχι την εκτόνωση των εσώψιμων του γράφου τους. Το στόχο που αναφέρθηκε... Thank you.
για 10 λεπτά να το πω. Για την πορεία μου τη δημοσιογραφική στην πόλη.